και δεν είναι το όνομά του και θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Πρόβλημα αρχίζουμε. Πρέπει να συνδεθεί το βίντεο, μισό λεπτά. Αμέσως, εσύ θα μιλήσεις πρώτος και μετά είσαι ελεύθερος. Θα σου δοθεί αμέσως ο λόγος, μετά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε με την καθοδήγηση της Ανθούλας και στο τέλος θα κάνουμε το διάλογο. Εγώ πέντε το πολύ. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ. Το θέλω αυτό το μικρόφωνο, μη μου το πάρεις. Πες μου, δεν έχουμε συνδεθεί όχι, ακόμα. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος. Πάμε. Καλά, από αυτό θα χρησιμοποιήσει και αυτό που είναι πιο δυνατό. Καλησπέρα σας. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου διοργανώνει στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου σήμερα εδώ στο Ζάπιο, στη σκηνή Γεώργιος Βυζίνος, με την υποστήριξη του ΟΣΔΕΛ, εκδήλωση με τίτλο αφιερωμένη στους πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς μυθιστορήματος. Τι εννοούμε με αυτό? Είναι οι συγγραφείς που έχουν στο ενεργητικό τους έως 3 το πολύ βιβλία στο είδος αυτό το λογοτεχνικό, ανεξαρτήτως ηλικίας, και οι οποίοι θα μιλήσουν, οι εκπρόσωποι τους όσοι είναι εδώ σήμερα, θα μιλήσουν για το έργο τους. Την εκδήλωση συντονίζω εγώ και η συγγήτρια είναι η παρακείμενη Δόκτωρ Ανθούλα Δανίλ και ο λόγος στον εκπρόσωπο του ΟΣΔΕΛ, συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω με δύο λόγια μόνο, έτσι να σας βάλω ένα μικρό αστερίσκο στο μυαλό σας, γιατί μπορεί να σίγουρα σας ενδιαφέρει, αλλά ίσως να μην γνωρίζετε τον ΟΣΔΕΛ, τι είναι ο ΟΣΔΕΛ και γιατί έχει σημασία για σας να τον γνωρίζετε και αφού τον γνωρίζετε να γίνετε και συμβασιούχοι του αρχικά και μέλη του στη συνέχεια, γιατί για να γίνετε συμβασιούχοι αρκεί να έχετε εκδώσει μόνο ένα βιβλίο, ενώ για να γίνετε μέλη του που έχετε το δικαίωμα δηλαδή να εκλεγείτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάποιες άλλες λειτουργίες, πρέπει να έχετε παραπάνω βιβλία. Οπότε, ακόμα και με τη διασταλτική ερμηνεία των τριών βιβλίων, δεν ξέρω αν εμπίπτε σε αυτήν την κατηγορία. Συμβασιούχοι του όμως μπορείτε να γίνετε. Τι είναι ο ΟΣΔΕΛ, λοιπόν? Ο ΟΣΔΕΛ είναι ένας οργανισμός, θα σας το διαβάσω αυτό. Το αρκτικό λέξο καταρχάς σημαίνει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου. Και είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός, ο οποίος ασχολείται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ανήκει στα μέλη του, που είναι κυρίως συγγραφείς και εκδότες. Τελευταία έχουμε βάλει και δημοσιογράφους. Προσοχή λοιπόν, ο ΟΣΔΕΛ δεν ασχολείται με τα ατομικά σας δικαιώματα, τα ατομικά πνευματικά δικαιώματα που θα πάρετε με το καλό από τον εκδότη σας, αλλά με τα λεγόμενα συλλογικά δικαιώματα, τα οποία λέγονται έτσι διότι είναι δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί ο καθένας ατομικά να εισπράξει. Για να καταλάβετε, το πιο γνωστό παράδειγμα στην Ελλάδα μολονότι για
για διάφορους λόγους έχει δυσφημιστεί και ίσως να μην ακούγεται πολύ καλά, αλλά όλοι το ξέρετε, είναι αυτό που ήταν η ΕΕΠΗ για τους μουσικούς δημιουργούς. Δηλαδή ο δημιουργός της μουσικής έπαιρνε τα δικαιώματά του από το δίσκο που έβγαζε, αλλά πέρα από αυτό έπαιρνε και από τα λεγόμενα συλλογικά δικαιώματα από την ΑΕΠΗ, που πλέον υπάρχει ένας άλλος οργανισμός που την υποκαθιστά. Που σημαίνει τι εν ολίγης, ότι θεωρούμε ότι όπως συμβαίνει και με τη μουσική, ότι τα τραγούδια πέρα από το ένα δίσκο που πωλείται ακούγονται και κάπου αλλού, και πρέπει και για τους χώρους όπου ακούγονται, τα ραδιόφωνα, τα μπαρ, οι καφετέριες, ο δημιουργός να εισπράττει και από εκεί κάποια δικαιώματα, έτσι και για τα βιβλία και τα έργα του λόγου γενικότερα, θεωρείται και θεωρείται παντού, δεν είναι κάποια δική μας σκέψη, ότι πρέπει να εισπράττει δικαιώματα και για τα βιβλία του που φωτοτυπούνται, που διαβάζονται μέσα από κινητά, από συσκευές, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέσα από τα πανεπιστήμια, έτσι, γι' αυτό ο ΣΔΕΛ έχει συμβάσεις με αρκετά πανεπιστήμια και προσπαθεί και με περισσότερα, αυτά είναι τα περίφημα παπαγαλάκια για το οποίο μιλάγαμε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, έχετε και μια πολύ μεγάλη και ωραία εκδήλωση και να σας αφήσω να περάσετε στα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ακόμα και με ένα βιβλίο μπορείτε να γίνετε συμβασιούχοι στον ΟΣΔΕΛ, που σημαίνει ότι υπογράφετε μαζί του μια σύμβαση και θα εισπράττει για τη χρονιά που έχετε βιβλίο ένα μικρό ποσό, που ανάλογα και τη χρονιά μπορεί να μεγαλώνει, να μικραίνει, ανάλογα και την πορεία του βιβλίου. Δεν έχετε καμιά ιδιαίτερη υποχρέωση από εκεί και πέρα, ούτε και ο ΣΔΕΛ εμπλέκεται πουθενά στα ατομικά σας, στην ίσπραξη των ατομικών σας δικαιωμάτων από τον εκδότη. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε να δείτε στο site του ΣΔΕΛ, osdel.gr. Νομίζω ότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ως δημιουργούς. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι που όλους μας αφορά, έτσι, σε κάθε τους έκφανση. Ασχοληθείτε λίγο παραπάνω και για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε πληροφορίες θα τα βρείτε είτε στο site είτε και απευθείας στον ΟΣΔΕΛ. Σας αφήνω εδώ στα έμπειρα χέρια της κυρίας Δανιήλ και του κύριου Μπούρα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και με το καλό, πολλά και καλά βιβλία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ΟΣΔΕΛ για αυτή την πρωτότυπη συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου. Είναι η πρώτη φορά και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει θεσμός. Να διευκρινίσουμε, ακριβώς επειδή είναι η πρώτη φορά, ότι εδώ είναι ένα φόρουμ, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Δεν αποκλείσαμε κανέναν που εκδήλωσε την επιθυμία. Στείλαμε email στους εκδότες, οι εκδότες πρότειναν όταν γνωρίζαμε μόνοι μας προσωπικά κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, του στέλναμε και προσωπικό SMS email. Είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις ακόμα και σε αυτούς που δεν υπάρχει το όνομά τους στον ενδεικτικό κατάλογο και στο πρόγραμμα. Παρακαλώ λοιπόν, αρχίζουμε με τη σειρά που είναι στο δελτίο τύπου. Θα διαβάζει η Ανθούλα Δανιήλ τα ονόματα, θα έρχεστε εδώ, θα παίρνετε το μικρόφωνο, θα κοιτάτε την κάμερα. Θέλω να παρουσιαστείτε στους συναδέλφους μας και στο κοινό, στους επισκέπτες της εκθέσεως, που σε λίγο θα είναι πολυπληθές το κοινό, γιατί όλες μας οι εκδηλώσεις από τις 30 Αυγούστου είναι πολύ πετυχημένες. Έρχεστε λοιπόν με τη σειρά που έχετε δηλώσει τις παρουσίες σας και έχει 3 λεπτά ο καθένας. 8 η ώρα θα έχουμε τελειώσει, που σημαίνει ότι σε 45 λεπτά από τώρα πρέπει να έχετε παρουσιαστεί όλοι για να κάνουμε μία συζήτηση, και επειδή βιντεοσκοπείτε μπορούμε αργότερα να την απομαγνητοφωνήσουμε και ενδεχομένως από τις 5 αυτές βραδιές και τις 5 αυτές συναντήσεις να βγει ένας τόμος όπου όσοι δεν ήταν εδώ και θέλουν να βγάλουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για το τι είναι η λογοτεχνία σήμερα, ποιοι είναι οι άνθρωποι, οι πολλοί φρέσκοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι που εμφανίζονται σε αυτό το δύσκολο χώρο και τι γράφουν. Η Ανθούλα λοιπόν θα σας διαβάζει ένα-ένα τα ονόματα, θα ανεβαίνετε εδώ με αυτό το μικρόφωνο και μετά από 3 λεπτά, αν δεν έχετε κατέβει από μόνοι σας, θα σας κατεβάζει η Ανθούλα. Εσύ λοιπόν θα μιλήσεις αμέσως μετά από αυτό το κύκλο για να μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα, γιατί και εμείς ως η Ανθούλα είναι δόκτωρ φιλολογίας, εγώ είμαι διδάκτωρ μεταφρασιολογίας και ξένων γλωσσών και κριτικός, βγάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς κάποια πράγματα από εσάς που είστε συνάδελφοί μας και βγάζουμε και εμείς και εσείς κάποια συμπεράσματα, και κυρίως το κοινό που θα δει την εκδήλωση μέσα από το Booky.gr, από το σπίτι του ή από το γραφείο του. Επομένως, Ανθούλα, το μικρόφωνο. Ξεκινάω. Ξεκινάμε.
Βεβαίως, όποιος θέλει, ναι. Θα σηκωθώ εγώ από εδώ, θα καθίστε εδώ και έχετε εναλλακτικά. Θα σας παρακαλώ να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο, αλλά όχι πάρα πολύ κοντά, γιατί πυροβολούν τα ηχεία. Το πιβιφή πυροβολεί, οπότε το κάνουμε λίγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Η Ανθούλα αναγγέλει τα ονόματα και εσείς... Εν μέσω δύο ληστών δηλαδή. Ένας θα κάθεται από εδώ και εγώ θα πάω πίσω. Εσύ να πας πίσω. Για να μην σε πάρω. Λοιπόν, ο κύριος Τόλης Αναγνωστόπουλος. Αν θέλετε να στέκεστε, στέκεστε όπως θέλετε. Όπως νιώθετε. Αφού σας σήκωσα. Καλησπέρα. Είμαι ο Τόλης Αναγνωστόπουλος. Έχω γράψει μέχρι τώρα, έχω εκδώσει δύο βιβλία. Το πιο πρόσφατο είναι το «Βαθύ ρήγμα της εκδόσης Πνοή». Αφού έχουμε τρία λεπτά, θα προσπαθήσω να το πω γρήγορα. Ένα μικρό βιογραφικό. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα το 1973. Γράφω συνέχεια, ασταμάτητα, όχι πολύ αισιόδοξα, με κάποιες δόσεις χιούμορ. Κεντρική μου ιδέα είναι συνήθως η φιλία ή η απουσία φιλίας. Οι ήρωές μου είναι αντιπαθητικοί και επίσης παρά τα όποια προβλήματα δημιουργούν τα βιβλία μου, συνήθως έχουν μια κάποια καλή απήχηση. Προτιμώ το βουνό από τη θάλασσα και μου αρέσει περισσότερο η low bump από τη rock. Αυτά είναι τα βασικά για μένα. Τώρα, αν θέλετε, σας μιλήσω για το βιβλίο το τελευταίο. Το τελευταίο λοιπόν βιβλίο είναι το «Βαθύ ρήγμα». Είναι στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψα πριν. Είναι ένα βιβλίο αποθητικό, ένα βιβλίο μη ελκυστικό, με ήρωες οι οποίοι δεν είναι πολύ συμπαθητικοί, αλλά στη διάρκεια του βιβλίου και της συγγραφής είναι μέσα στην καταχνιά, μέσα στην ομίχλη, αλλά από εκεί βγαίνει πιο εύκολα για μένα το φως, βγαίνει πιο εύκολα η ελπίδα, βγαίνει πιο εύκολα η αισιοδοξία. Και καταφέρνει τέλος πάντων ο αναγνώστης όχι να τους συμπαθήσει, αλλά να τους καταλάβει όλους τους ήρωες που επιλέγω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω είχε μια απήχηση, γιατί κατάλαβαν κάποια μηνύματα που ήθελα να περάσω, πέρα από τη γραφή του κάθε συγγραφέα. Δεν φημίζομαι, δεν είμαι καλλιγράφος, ούτε έχω κάποια... Δεν κάνω μια επίδειξη γλωσσικού οπλοστασίου, αλλά θέλω να περάσω κάποια μηνύματα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο το μήνυμα είναι να τα βρούμε με τον εαυτό μας, το οποίο είναι το πιο δύσκολο, πιστεύω. Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που φοβόμαστε να φάμε τα μούτρα μας, φοβόμαστε τον πόνο, φοβόμαστε το θάνατο, φοβόμαστε τα πάντα τέλος πάντων, αλλά όσο αναπόφευκτο γεγονός είναι ο θάνατος, άλλο τόσο αναπόφευκτο είναι η ζωή. Και πιστεύω ότι είναι αυτό το πράγμα που δεν κάνουμε, δεν ζούμε γενικώς. Αυτό είναι το πλαίσιο του βιβλίου. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πλαίσιο το οποίο σε πρώτη φάση... Συγκεκριμένα από αυτό το βιβλίο απουσιάζει και η πλοκή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος μετά από σεισμό στα ερείπια ενός κτηρίου, του δικού του κτηρίου. Έχει παραβιαστεί το άσυλό του δηλαδή και εκεί δεν έχει άλλη διέξοδο από το να φτάσει σε ένα σημείο να κάνει την αυτοκριτική του και να ξαναγεννηθεί μέσα στα ερείπια. Αυτό είναι το πλαίσιο. Θέλετε να σας διαβάσω κάποιο απόσπασμα, τι θέλετε? Ναι. Προλαβαίνει. Άμα δεν με κατεβάσετε, εγώ θα διαβάσω. Μια σελίδα λέει ο κύριος. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο ήρωας ο οποίος αυτή τη στιγμή... ο ήρωας συγκεκριμένα είναι πολύ πετυχημένος επαγγελματικά, αλλά στην διάρκεια του βιβλίου αποκαλύπτει ότι έχει βαθιά εσωτερικά ρήγματα και αυτό είναι ένα επίσης θέμα. Λοιπόν... Είναι ένας μονόλογος σχεδόν όλο το βιβλίο, με φίλους ή φίλες εικονικές. Στην ουσία είναι ένας και μοναδικός ο πρωταγωνιστής. Θεοί, σώστε τους σωστούς. Κάντε καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων ζώων. Εκτός και αν θέλετε να μείνουν στη γη ανύπαρκτοι. Σώστε τους ενεργητικούς, τους ξύπνιους, τους θαραλέους, αν θέλετε να πάει μπροστά η ιστορία. Μήπως θέλετε να το τερματίσετε με συντέλειες και κυβωτούς. Game over για να έρθει μετά άλλος να μας σώσει. Προφήτης ή Ιησούς. Εγώ προς τον χριστιανισμό κλείνω, γιατί αφήνει ελευθερίες. Σε περίπτωση που με σώσει άλλος Θεός, μαζί του βέβαια. Πιστός, με ραμαζάνια, προσευχές, στα τέσσερα, ξυρισμένα κεφάλια, γιόγκα και διαλογισμό. Ακόμα και με βούλα στο μέτωπο βάζω. Βγάλτε με ρε γαμώτο, βγάλτε με από εδώ μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο κύριος Δώρος Αντωνιάδης. Είναι εδώ. Η κυρία Πόπη Αρωνιάδα.
Καλησπέρα και από μένα. Θα σας διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πιο πολύ ποιήτρια. Έχω βγάλει 6 βιβλία ποιητικά. Είναι το πρώτο πεζό που γράφω. Έκανα μια προσπάθεια. Έχει κριθεί μέχρι τώρα καλά, προχωράει καλά και βλέποντας. Γεννήθηκα στο λιμέρι Βρετανίας. Ζω από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας μου μέχρι σήμερα στην Αθήνα. Σπούδασα λογιστικά για βιοποριστικούς λόγους, όμως με κέρδισε ολοκληρωτικά στην πορεία η αγάπη μου για την ψυχολογία και την ποιήση. Εργάστηκα για πολλά χρόνια στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γράφω από νεαρή ηλικία. Η πρώτη μου επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους έγινε το 1985, όταν ως μέλος της ΠΕΠΑ βραβεύτηκα σε διαγωνισμό της. Έχω λάβει διακρίσεις και βραβεία σε ποιητικούς διαγωνισμούς. Η μεγαλύτερη ως τώρα κατάκτησή μου είναι το δεύτερο βραβείο στον 30ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης, Premio Nocide, στο Ρέτζιο Καλάμπρια της Ιταλίας. Είμαι μέλος του Δέλτα Σίγμα του κύκλου ποιητών. Ποιήματά μου δημοσιεύονται στο περιοδικά εύλογων Πνευματική Ζωή, στις επιθεωρήσεις λόγου και τέχνης ύφος, δέκατα, ποιητικά, απόπλους και σε ανθολογίες. Έχω εκδώσει 6 βιβλία. Πρώτη ποιητική συλλογή «Ομοφός», αυτοέκδοση το 2009. Ακολούθησε η «Μυσταγωγία» και η «Στεναχμία Ανατολής», συλλογή από χαϊκού. Το 2015 εκδόθηκαν οι «Ιστοί βαθιάς αλήθειας» από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Η δίγλωση ποιητική συλλογή μου «Λες», μεταφρασμένη από την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, από τις εκδόσεις Ροδακιό. Και ήταν στα 10 στα βραβεία του Public. Το Μάρτιο του 2018 εκδόθηκαν οι «Δίδυμες», για αυτές που θα σας μιλήσω. Και τώρα είναι υποέκδοση μια ποιητική συλλογή ακόμα. Ένα μυθιστόρημα. Ωραία. Γιατί έτσι όπως το είπες δεν φαίνεσαι πρωτοεμφανιζόμενη. Ναι, έχω μόνο ένα. Ωραία, μόνο ένα μυθιστόρημα. Οι δίδυμες λοιπόν. Οι δίδυμες αναφέρονται σε γυναίκες. Ορατές και αόρατες πτυχές της ζωής τους. Αληθινές ιστορίες από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα. Ρόλοι, βιώματα, επιλογές, ηλικίες. Γυναίκες δυνατές που πάλεψαν και γύρεψαν, πήραν και έδωσαν κυρίως αγάπη. Θα σας διαβάσω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από αυτό. Δεν ήθελε να παντρευτεί η ουρανία. Δεν ήταν επιλογή της. Έκανα μια προσπάθεια μήπως αντιστρέψει τα πράγματα και χαλάσει το γάμο. Παραπονέθηκε στον αδερφό της. «Γιατί με πετάτε έτσι? Γιατί με δίνετε τόσο μακριά? Θα δουλεύω, αδερφέ μου, όπως και τώρα. Μην ακούς τη μάνα. Μπορεί να βγει καμιά τύχη πιο κοντά. Εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν καλή φήμη, είναι σκληροί». Μια πίκρα την πλημμύρισε. Έλειπε η χαρά που είχε κάθε κοπέλα στο γάμο της. Μαζεύτηκαν οι κοπέλες του χωριού, τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια του γάμου. Ζέσταναν τις λεπτές ελαστικές βέργες από ξύλο κρανιάς για να τις φτιάξουν σκάλες-σκάλες στα μαλλιά. Μετά τα μάζεψαν σε ένα χαμηλό κότσο. Πήραν καρύδια ψημένα. Τα πολτοποίησαν στο κουδί και έβαλαν τον πολτό σε ένα λεπτό πανί. Το πίεζαν δυνατά και έβγαινε το λάδι. Με αυτό άλυψαν το αφιδετωμένο από τον ήλιο και τα χωράφια πρόσωπο της ουρανίας, να φαίνεται γυαλιστερή και λαμπερή. Κατόπιν φύτεψαν στον κότσο της λίγα γριολούλουδα του φθινοπόρου. Τέλος τη βοήθησαν να βάλει τον ηφικό και ήταν έτοιμη. Την παρότριναν να πλησιάσει στο ξύλινο κάδρο που έγραφε με άσπρα γράμματα «Έχει ο Θεός». Κάτω από αυτό ήταν κρεμασμένος ένας μικρός, μισοθολωμένος από το χρόνο καθρέφτης. Σπάνια τον κοιτούσε. Τώρα έβλεπε μιαν άλλη. Δεν πίστευε ότι ήταν το δικό της πρόσωπο. Της άρεσε όμως. Δάκρυσε. Όχι από συγκίνηση χαράς όπως κάνουν οι νύφες, αλλά από φόβο και πίκρα. Έχω άλλο χρόνο. Έφτασε το συμπεθεριό με τα φλάμπουρα, τα στολισμένα σαμάρια, τα κεντυμένα χράμια. Μπροστά στο άλογο του γαμπρού του πατέρα, της μάνας και τα άλλα, τα άδεια για την πρίκα. Ο παπάς ήταν ήδη εκεί. Πρώτος κατά το έθιμο μπήκε στο σπίτι ο κουνιάδος. Του φίλησε το χέρι, της έδωσε ένα σταυρουδάκι χρυσό φαινόταν,
με μια λεπτή καδένα και ένα ζευγάρι μπες παπούτσια να την ποδέσει σύμφωνα με το έθιμο. Μετά μπήκε η πεθερά να δει την νύφη. Εκείνη έπρεπε να κάνει υπόκληση να της φιλήσει το χέρι. Τα τήρησε όλα αυτά κατά γράμμα, με το πρόσωπο κατακόκκινο από την ντροπή και την αμηχανία της. Τότε πήρε το λόγο η μάνα της ουρανίας λέγοντας: «Από σήμερα, μετά τα στεφανώματα συμπεθέρα, εσύ και ο γιος σου ορίζετε τη θυγατέρα μου. Με πόνο τη μεγάλωσα όπως κάθε μάνα. Σαν θυγατέρα δεν θα την πονέσεις. Αλλά είναι καλή και υπάκουη. Λόγο δεν θα σου γυρίσει. Ο γαμπρός γιος δεν γίνεται. Μη την ύφη θυγατέρα», λέει ο κόσμος, απάθησε πεθερά. «Όμως καλά θα τα περάσουμε. Αρκεί γιους το γιο μου να χαρίσει και να είναι τίμια και εργατική». Ευχαριστούμε γιους, την ποιήτρια Πόπη Αρωνιάδα που είναι παλαιά ποιήτρια αλλά στο χώρο του μυθιστορήματος είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Ανθούλα, ποιος είναι μετά? Μετά είναι Ειρήνη Βαρδάκη. Ειρήνη Βαρδάκη. Όχι. Είναι Αντώνης Γιαννακός. Αντώνης Γιαννακός. Μάλιστα. Μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε όλοι. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1966. Δουλειά μου είναι δικηγόρος. Οι τέσσερις βολικοί θάνατοι είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κέντρο το Νοέμβριο του 2017. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Αναφέρεται στο 1936. Είναι 12 κεφάλαια ή 12 μήνες του 1936. Οι τέσσερις βολικοί θάνατοι είναι οι τέσσερις θάνατοι πρωθυπουργών εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργών που έγιναν από έμφραγμα το 1936. Συνολικά εκείνη τη χρονιά πέθαναν 6 πρωθυπουργοί και έγινε μεταξύ σας δικτάκτορας. Αυτό είναι το θέμα και θα διαβάσω ένα κομμάτι. Ο Γεωργιάδης είχε καθυστερήσει εκείνο το πρωινό. Είχε συγκεντρώσει όλα τα χαρτιά με τα ονόματα της αποστολής που θα ταξίδευαν για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου, στο οποίο περιλαμβάνονταν για πρώτη φορά και η δομνή Τσαλανίτου και είχε πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με τα πολλά κατάφερε να δει τον υποδιοικητή ώστε να μπορέσει να πάρει συνάλλαγμα για το ταξίδι της αποστολής. Η αίτηση είχε γίνει δεκτή κατά ένα μέρος και προσπαθούσε να πει στον υποδιοικητή ότι ναι, μεν με τα χρήματα που τους ενέκριναν μπορούσαν να πάνε, αλλά έπρεπε και να γυρίσουν. Τα χρήματα δεν έφταναν για να επιστρέψουν από το Βερολίνο. Ο υποδιοικητής ήταν ανένδοτος. Οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή των Ομολογιούχων στο Λονδίνο είχαν καταρρεύσει. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τους δανειστές το ποσοστό του 30% των ετήσιων εσόδων του προϋπολογισμού που ζητούσαν. Οι δανειστές θα έπρεπε να βάλουν νερό στο κρασί τους και να δώσουν μια μεγαλύτερη περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του χρέους. Η χώρα είχε πάυσει τις πληρωμές από το 1932, είχε πτωχεύσει. Θα έπρεπε και εκείνοι να διαγράψουν ένα μέρος του χρέους ή έστω να δώσουν παράταση στις λήξεις των ομολόγων. «Πρέπει να κάνουμε οικονομία στο συνάλλαγμα», επισήμανε ο κ. Υποδιοικητής. «Καταλαβαίνω τον εθνικό σκοπό της αποστολής, αλλά δεν μπορώ να τυπώσω λίρα ή μάρκα», συνέχισε. «Δραχμάς όσα θέλετε. Η δραχμή δεν άξιζε τίποτα. Όλες οι συναλλαγές με το εξωτερικό γινόταν με προϊόντα. Σου δίνω, μου δίνεις. Και τα μόνα προϊόντα που είχε να δώσει η Ελλάδα ήταν σταφίδα και καπνά. Θα γινόταν 2 ταξίδια στο εξωτερικό τον επόμενο μήνα. Η Ολυμπιακή ομάδα θα ταξίδευε στο Βερολίνο και η Επιτροπή Αναδιαπραγμάτευσης του Χρέους θα πήγαινε στο Λονδίνο. Έπρεπε να καλυφθούν και τα 2 ταξίδια και στη ζυγαριά του υποδιοικητή το ταξίδι της Επιτροπής για την Αναδιαπραγμάτευση του Χρέους με τους τραπεζίτες Λονδίνου ήταν πιο σημαντικό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Μαρία είδε τον Γεωργιάδη να μπαίνει στο γραφείο εκνευρισμένος. Έπρεπε να κόψει αθλητές από την αποστολή, έπρεπε να αλλάξει το πρόγραμμα. Είχαν κανονίσει, ανεβαίνοντας με το τρένο για το Βερολίνο, να δώσουν αγώνες επίδειξης στη Θεσσαλονίκη και αγώνες προετοιμασίας στο Βελιγράδι με τους Σέρβους και στη Βουδαπέστη με τους Ούγγρους. Έτσι και μια υποτυπωδής προετοιμασία της ομάδας θα γινόταν και θα ήταν το ταξίδι πιο χαλαρό. Κλείστηκε στο γραφείο του, έκανε 2 τηλεφωνήματα και έκοψε τους αγώνες στη Βουδαπέστη. Ακύρωσε και τα κουπέ της επιστροφής. Θα αναχωρούσαν σε κουπέ για να είναι όσο γίνεται πιο ξεκούραστοι, αλλά θα επέστρεφαν τρίτη θέση. Απαγορεύτηκε και η συμμετοχή σε αυτούς που ήθελαν να πάνε στη Βαρκελόνη. Η εντολή από την κυβέρνηση ήταν σαφής. Καμία συμμετοχή στη Βαρκελόνη. Κάτι σας θυμίζουν όλα αυτά. Προφανώς και θεωρώ, που μιλάω για το 1936, το βιβλίο γράφτηκε το 2015.
Οι αντιστοιχίες εποχών και θεωρώ ότι στη λογοτεχνία πάντα όταν μιλάς είτε για το μέλλον είτε για το παρελθόν θες να μιλήσεις για το σήμερα. Έτσι λοιπόν αυτό το μυθιστόρημα είναι για το 1936 αλλά έχει πάρα πολλές αντιστοιχίες για την εποχή τη σημερινή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρετή Καμπίτσι. Λοιπόν, είμαι η Αρετή Καμπίτσι. Έχω γράψει αυτό το βιβλίο «Τους μικρούς θεούς». Αρθρογραφώ σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Ναι. Διηγήματά μου δημοσιεύονται στο Φρακτάλ και βιβλιοκριτικές. Επίσης, ένα διήγημά μου έχει γίνει ταινία μικρού μήκους και άλλο ένα συμπεριλαμβάνεται σε σχολικό βοήθημα για το βιβλίο της έκθεσης από τις εκδόσεις Πατάκη. Συγγνώμη, έχω λίγο άγχο. Αγχώνομαι όταν μιλάω στο κοινό. Εν πάση περιπτώσει, «Η μικρή θεή» είναι το πρώτο μου βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο βασισμένο στην αγάπη, στον έρωτα και στη φιλία. Είναι τα ελπιδοφόρα στοιχεία αυτά του βιβλίου. Υπάρχει όμως και ένα, ας το πούμε, ο φόβος του ανθρώπου. Εάν μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το παρελθόν και με τη βοήθεια αυτών των αρετών να μπορέσει να συνεχίσει στο μέλλον, ναι. Δεν θα ήθελα να διαβάσω κάποιο απόσπασμα, γιατί είχα διαλέξει ένα πολύ μεγάλο, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, δεν υπάρχει χρόνος. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούγεστε καθόλου. Πάρτε ναι, είναι επειδή έχω άγχος και κρύβομαι. Πάρτε αυτό, θέλετε, και αν θέλετε να αν μπορώ να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα για σας. Όχι, εντάξει, μην νομίζω θα χαλαρώ. Κοντά στο μικρόφωνο και δεν σας ακούνε. Ναι, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι είμαι και ειλικρινής, okay. Λοιπόν, να τα πω καλύτερα τώρα, νιώθω πιο καλά με αυτό. Έσπασε τον πάγο. Λοιπόν, η μικρή θεή είναι αφιερωμένη στην αγάπη κυρίως. Τον ήρωα, είναι αληθινή ιστορία. Ο ήρωας μου έχει μιλήσει, μου έχει πει την ιστορία του. Και εγώ απλά υποσχέθηκα να τη γράψω και την έγραψα. Έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο. Ας πούμε ότι είναι μια δική μου ανάγκη για να υπάρξει μια παγκοσμιότητα στον κόσμο. Η ιστορία του διαδραματίζεται στο Πακιστάν. Πρόκειται για ιστορική μετανάστευση. Κάποια παιδιά έφηβοι προς ενήλικες αποφασίζουν να αλλάξουν τη ζωή τους και να ξεφύγουν από το στενό θρησκευτικό κλειό που ζούσαν μέχρι τότε και να δημιουργήσουν ένα καινούριο μέλλον. Αυτό φυσικά στον δρόμο τους θα βρεθούν εμπόδια, θα βρεθούν όμως και άνθρωποι που θα τους βοηθήσουν. Αλλά είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει ο άνθρωπος από το παρελθόν, από τα βαρύδια που τον κρατάνε πίσω και τελικά είναι δώρο Θεού εάν καταφέρει να αποδεσμευτεί από τους φόβους και από τις πληγές για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα μέλλον. Κατά τη δική μου γνώμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, σε μια αφήγηση ή είναι μυθοπλασία? Είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Α, καλά κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος. Και εγώ. Το όνομά του. Ναι, ναι. Α, δεν έχει κάτι. Στο τέλος. Γεια σας. Ονομάζομαι Νίκος Κουμνάγης. Έχω γεννηθεί, μεγάλωσα, ζω στη Ρόδο και απουσιάζω από αυτή μόνο την περίοδο που πήγα στο εξωτερικό να σπουδάσω. Είναι το πρώτο μου βιβλίο. Το ονομάζω Αλόφιλοι Φίλοι.
και είναι ένα βιβλίο που εξιστορεί γεγονότα του 15ου αιώνα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Πρωτόγνωρο λίγο στα ελληνικά δεδομένα, γιατί έχει μέσα υπότες, Οθωμανούς, στην ελληνικό χώρο εκτός του Ρόδο δεν υπήρχαν αλλού υπότες. Ξεκίνησα να γράψω κάτι για την πόλη μου, όπως ήταν η πολιορκία, που ήταν πολύ σημαντικό γεγονός, παγκόσμιο γεγονός εκείνη την εποχή, το 1522. Και ψάχνοντας ιστορικά, αντιλήφθηκα ότι οι πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας ήταν τόσο σημαντικοί, τόσο μεγαλειώδεις, που κάποια στιγμή τα υπτάμενα χαλιά και οι δράκοι που έβγαζαν φωτιά από το στόμα μου φαίνονταν πιο πιστευτά γεγονότα από τα πράγματα που έκαναν αυτοί. Όπως σας είπα, γεννήθηκα στη Ρόδο, είμαι ιστιοπλός. Για τα άλλα δεν σας αφορούν, δηλαδή είμαι. Όμως σας αφορά το γεγονός για το είδος, τον τρόπο που περιγράφω μέσα, ότι έχω και δύο πανεπιστημιακούς τίτλους, είμαι και πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας. Δεν θα πω τίποτα άλλο για μένα. Όλη η ιστορία διαποτίζεται από αξίες, δηλαδή δένεται το νήμα που δένει όλα τα γεγονότα του βιβλίου είναι βαθιά σχέση φιλίας ανάμεσα σε δύο αλόφιλους και αλόθρησκους ανθρώπους. Του Σουλεϊμάν του πρώτου του Μεγαλοπρεπούς, του μεγαλύτερου Σουλτάνου από τους 36 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και του Ίμπραήμ Παραγκαλή, ενός Έλληνας σκλάβου που τον πήραν και δέθηκαν με τον αυριανό Σουλτάνο και τον μετέτρεπτο Σουλτάνο, που κατόρθωσε να γίνει πρωθυπουργός για τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεγαλύτερης αυτοκρατορίας εκείνης εποχής. Και αυτός ο αυτοκράτορας, ο Οθωμανός και Μουσουλμάνος, δέθηκε με μια απίστευτη φιλία με έναν Έλληνα χριστιανό δούλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο. Αφορά μια γυναίκα, την Αναστασία, και τον τρόπο που αντιμετώπισε το θάνατο του άντρα της. Για να καταλάβετε πώς ήταν εκεί μέσα εκείνη την εποχή, ήταν Εβραίοι, Έλληνες, υπότες δυτικοί από 8 γλώσσες, Οθωμανοί απ' έξω, Σλάβοι που ήταν με τους Οθωμανούς. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό έβγαινε στην επιφάνεια αξίες και που τις έδιναν νόημα άνθρωποι από διαφορετικά, από που ξεκινούσαν και κατέληγαν σε αυτό. Η φιλία είναι το βασικό στοιχείο που είναι εκεί μέσα. Αν και κυριευμένη με συναισθήματα τρόμου που της έφεραν σκοτωδίνη, αλάφιασμα και κρύο υδρότα παντού, έπιασε το χέρι του συζύγου της και άρχισε να του ψυχοψιθρίζει τρυφερά παρηγορητικά λόγια αγάπης. Έτσι τους βρήκε ο χάρος όταν ήρθε και πήρε την ψυχή του. Ούρλιαξε. Έπεσε πάνω στο άψυχο σώμα του με αναφιλητά, τον αγκάλιαζε, τον χάιδευε και του μυρολογούσε χτυπώντας το στήθος της. Τα δυο μωρά παιδιά της συνέχιζαν να κλαίνε από πείνα. Μετά από κάποια ώρα, έτσι όπως ήταν εξουθενωμένη σωματικά και αποκομωμένη στη ψυχή, κατέρευσε. Έμεινε λιπόθυμη για αρκετή ώρα, ενώ τα παιδιά συνέχιζαν το γοερό τους κλάμα. Μετά από ώρα ξανασυλλήνθηκε και άνοιξε τα μάτια της. Πέρασαν κάποιες στιγμές για να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που θυμόταν πριν καταρρεύσει δεν ήταν η φιάλτης, αλλά η αδυσόπιτη πραγματικότητα που έβλεπε μπροστά της. Σύντομα καταλάγιασε μέσα της πεποίθηση ότι το δικό της μέλλον, όπως και των παιδιών της, από τώρα και στο εξής ήταν αδιέξοδο. Μοναδική λυτρωτική προοπτική της, ο θάνατος. Τα μάτια της έλαμψαν. «Καταραμένοι Οθωμανοί», είπε. Και μετά σαν αλλοπρόσωλη άρχισε να βγάζει την πανοπλία από τον άντρα της. Τον άφησε με τα ελαφρά εσωτερικά ρούχα που είχε. Πήρε ένα δοχείο με νερό και με ένα πανί καθάρισε το άψυχο σώμα από τα αίματα, τη σκόνη και την εθάλη. Ύστερα έπιασε από το συρτάρι δίπλα στο κρεβάτι του σε ένα ψαλίδι. Τα μαύρα όμορφα μαλλιά της που έφταναν μέχρι τη μέση της ήταν δεμένα σε μια μοναδική πλεξούδα και έτσι δεν δυσκολεύτηκε να την κόψει σύριζα. Έβαλε την πλεξούδα πάνω στο στήθο του νεκρού άντρα της που κοίτονταν ανάσκελα και του σταύρωσε τα χέρια πάνω της. Στη συνέχεια φόρεσε την πανοπλία του και άφησε αφόρητη μόνο την περικεφαλαία. Ζώστηκε τα άρματά του και το μεγάλο του σπαθί. Λίγο πριν βγει, κοίταξε τα δυο της παιδιά. Εκείνη ήξερε ότι πάει να συναντήσει τον άντρα της. Εκείνα τι θα απογίνονταν σε αυτή την κόλαση.
θα έπεφταν στα χέρια των εχθρών να αλλαξοπιστήσουν και με τον καιρό να βρεθούν να πολεμούν και να θανατώνουν συμπολιστές του πατέρα τους. Όχι. Σε αυτή τη συνάντηση που πήγαινε έπρεπε να είναι όλη η οικογένεια δεμένη. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ. Έπιασε με τα δυο της χέρια τα παιδιά που ήταν εξουθενωμένα στο κλάμα και τα έβαλε δεξιά και αριστερά ανάμεσα στο κάθε χέρι και στα πλευρά του άψυχου κορμιού του πατέρα τους. Ήταν σαν να τα κρατούσε εκείνος με στοργή. Έσκυψε και φίλησε το μέτωπό τους και στη συνέχεια τα παγωμένα χείλη του συζύγου της. Τα παιδιά συνέχισαν το παρηγόρι του τους κλάμα και την ώρα που εκείνη έπιανε με τα δυο της χέρια τη σπάθο του συζύγου της. Δεν άντεξε να κοιτά προς τα εκεί που χτυπούσε. Γύριζε και κοίταζε ψηλά. Εκεί που αισθάνεται ο καθένας μας ότι βρίσκεται ο Θεός. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αρκετό το δείγμα. Εγώ να σας ρωτήσω, γράφατε και παλιότερα, ασχολείστε μόνο με το ιστορικό μυθιστόρημα, είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας μελέτης? Έγραφε κάποια θεατρικά ή διάφορα πράγματα, μικρά πράγματα. Μυθιστόρημα όμως όχι. Ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυρία Ελευθερία Κυρίμη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ελευθερία Κυρίμη. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Είμαι ιστορικός και η Θάλασσα στο Χιόνι από τις εκδόσεις Μετέχμιο είναι το πρώτο μου βιβλίο. Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία μιας καθηγήτριας η οποία πηγαίνει αναπληρώτρια σε μια κομμόπολη της Φλόρινας για να εργαστεί ως καθηγήτρια σε ένα επαγγελματικό λύκειο. Εκεί αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από την οικογένειά της, αλλά ταυτόχρονα κουβαλάει μαζί της τα βαρύδια ενός παιδικού εφηβικού τραύματος, αποφασίζει να συγκροτήσει μια ομάδα προφορικής ιστορίας με τους μαθητές της. Έτσι τα παιδιά παίρνουν την πρωτοβουλία να πάρουν συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι σλαβόφωνοι και καταθέτουν το συλλογικό τραύμα μιας περιοχής που έρχεται να συναντηθεί με το ατομικό τραύμα της καθηγήτριας. Στην ουσία, λέει, το βιβλίο κινείται σε τρία επίπεδα. Είναι η σκληρή καθημερινότητα ενός καθηγητή που αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του, όπως πολλοί άλλοι, όπως ξέρουμε, συμβαίνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι το ατομικό τραύμα μιας δύσκολης εφηβείας και ταυτόχρονα το συλλογικό τραύμα μιας περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή θα γνωρίσει αντιδράσεις και από τη διεύθυνση του σχολείου και από τους τοπικούς λόγιους που υπερασπίζονται την ελληνικότητα της περιοχής και από τα παιδιά με τα ξερισμένα κεφάλια και τα παντελόνια παραλλαγής. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία προσωπική μαρτυρία από αυτές που συνέλεξαν τα παιδιά της ομάδας. Πρόκειται για τη μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε στην Ανατολική Ευρώπη στα χρόνια του εμφυλίου λόγω του παιδοφύλαγμα κατά τους αριστερούς, παιδομάζωμα κατά τους δεξιούς, ό,τι θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε. Ο αδερφός μου μικρός που πήγε εδώ σχολείο, τιμωρία τον εμβάζανε αν του ξέφευγε τίποτα στα δικά μας. Με το φόβο ζούσαν οι άνθρωποι. Η γιαγιά μου στην αγορά να ψωνίσει φοβότανε. Δεν ήξερε να συνεννοηθεί στα ελληνικά και δεν πάγαινε στην αγορά. Της είχε μείνει ο φόβος από τότε με τα προστήματα, το ξύλο, τις εξορίες. Μόλο που ο πατέρας μου πήγε τελικά με τους κυβερνητικούς. Έτσι κατάφερε να με φέρει και εμένα απ' έξω. Αλλιώς δεν θα γύριζα. Μπορεί να μένα για πάντα έξω, όπως πολλοί δικοί μας. Μπορεί να ήταν και καλύτερα, ποιος ξέρει. Τόσκασε που λες ο πατέρας μου από τους αντάρτες όταν σκοτώθηκε ο αδερφός μου ο Γιώργος σε μια μάχη και πήγε στον εθνικό στρατό. Έγινε δικός τους. Δεν τον δέχτηκαν και εύκολα, ήταν και η γλώσσα στη μέση. Τους έδωσε, λένε, κάποιοι χωριανοί στοιχεία, το και το. Εκεί κρύβονται αντάρτες, εκεί έχουν όπλα. Εγώ δεν το πιστεύω. Με τους αντάρτες πολεμούσε ακόμα ο Δημήτρης μας. Θα πρόδιδε το ίδιο του το παιδί. Πήγε το λοιπόν με τους δεξιούς και ορκίστηκε να μην ξαναμιλήσει μακεδόνικα και το κράτησε. Και εγώ όταν γύρισα με το απαγόρευσε. Αυτά που ήξερες εκεί να τα ξεχάσεις, με είπε. Και τα παντελόνια που φοράς και τα μακεδόνικα που μιλάς. Και τα μαλλιά σου θα τα μακρύνεις πάλι και τον γκέλα κομμένο. Βαγγελιό είναι το όνομά σου. Και της μάνας μου της φώναζε αν την άκουγε να τα μιλάει.
Μια φορά μπροστά μου τη χαστούκησε. Η δικιά του η μάνα δεν του ξαναμίλησε. Πώς να του μιλήσει? Ελληνικά δεν ήξερε, ούτε μπορούσε να μάθει σε αυτή την ηλικία. Μόνο όταν πέθανε πήγε στην κηδεία της. Έσκυψε και τη φίλησε. Και κάτι την είπε στα δικά μας, να την αποχαιρετήσει. Είμαι σίγουρη, γιατί δίπλα στο φέρετρο στεκόμουνα. Μόνο το Μάικο έπιασα. Από τότε δεν τον ξανάκουσα ποτέ να μιλάει μακεδόνικα, μέχρι που πέθανε. Ναι, ναι, ιστορικός. Κύριος Λεμονής. Ερώτας και ο θάνατος είναι ωραία θέματα στη λογοτεχνία, αλλά αν θέλετε όχι άλλα φέρετρα απόψε και νεκροφιλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμονής είναι εδώ? Όχι. Η κυρία Άννα Λιμπεροπούλου. Είναι, 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 είναι. Και άμα τα βιβλία έχουν νεκροφιλήματα, τι θα κάνουμε, θα τους κόψουμε? Όχι, δεν έχουν. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Λεμονής Γιάννης. Γεννήθηκα το 72. Όλα τα χρόνια μου και τώρα ακόμα μένω στο Δίστομο, στη Βιωτία, ένα χωριό γνωστό για ένα τραγικό γεγονός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασχολούμαι και με τη φωτογραφία πάρα πολλά χρόνια. Έχω κάνει ατομικές εκθέσεις, έχω πάρει μέρος σε ομαδικές. Έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας εδώ στην Αθήνα. Πιο κοντά. Και στην Λιβαδιά και στο Δίστομο. Και μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων ρότων, της φωτογραφίας και της λογοτεχνίας, ξεκινήσαμε. Βγήκε φέτος το πρώτο βιβλίο, Μυθιστόρημα. Δεν είχα ξαναγράψει, δεν είχα ξαναεκδώσει. Είναι το βιβλίο, το πολλαπλό μου είδωλο από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Δεν θα σας πω άλλα, δεν θα σας κουράσω, δεν θα διαβάσω κάτι από μέσα, γιατί δεν έχω βρει κάτι σύντομο. Θα σας διαβάσω απ' έξω την υπόθεση του βιβλίου. Λοιπόν, το μυθιστόρημα φυγείται τις τελευταίες 5 ημέρες ενός 35χρονου στην καλοκαιρινή Αθήνα, πριν φύγει για ένα ταξίδι κάπου στο εξωτερικό. Με τις συχνές αναδρομές στο παρελθόν που εναλλάσσονται με την αφήγηση στο παρόντα χρόνο, αποκαλύπτεται σταδιακά η ιστορία του πρωταγωνιστή. Καθώς έψαχνε για δουλειά, απάντησε σε μια αγγελία και γνώρισε έναν ηλικιωμένο κύριο, πρώην μετανάστη από τη ΣΥΠΑ, που του ζήτησε να τον ακολουθήσει καθώς επέστρεφε πίσω στο χωριό. Του πρότεινε ένα σχέδιο. Έπρεπε να υποδηθεί κάποιον άλλον και του προσέφερε μια μεγάλη αμοιβή. Όλα ήταν ξεκάθαρα από την αρχή. Επρόκειτο περί απάτης. Ή μήπως δεν ήταν έτσι? Η σκοπή αυτή της απάτης δεν ήταν για τον πρωταγωνιστή κατανοητή, ή τουλάχιστον δεν του ήταν απολύτως πιστευτή. Έτσι, αρνήθηκε να ταυτιστεί πλήρως με το πρόσωπο που κλήθηκε να υποδηθεί, φοβούμενος ότι θα έχει την ίδια τραγική κατάληξη. Και οργάνωσε παράλληλα τα δικά του παράνομα σχέδια. Όμως, είναι εύκολο κάποιος να ορίσει ξανά από την αρχή την ταυτότητα, τον χρόνο ή την μνήμη του? Ποιος είναι ο ρόλος σήμερα της ηθικής? Και ακόμα, ποιο είναι το ειδικό βάρος των επιλογών μας? Ή μήπως είναι η τύχη που καθησυχαστικά τα καθορίζει όλα? Με δύο λέξεις μπορεί κάποιος να αλλάξει τη μοίρα του? Στο τέλος θα έρχεται πάντα η τιμωρία για εκείνους που, πέρα από το να την αξίζουν, περισσότερο την επιθυμούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Αργή αλλά δεν λησμονή, Αργή αλλά δεν λησμονή. Όχι, ναι. Λοιπόν, η κυρία Άννα Λιμπεροπούλου. Καλώς ήλθατε. Ναι. Ωραία. Γεια σας. Λέγομαι Άννα Λιμπεροπούλου. Είμαι γραφίστρια. Ήμουν σκέτη γραφίστρια. Τώρα λέω ότι είμαι και συγγραφέας. Έχω γράψει «Το κορίτσι πίσω από την αυλαία», ένα μυθιστόρημα μυστηρίου εν μέρη, που εκτελήσεται σε δύο χρονικές περιόδους, το 1959 στο Παρίσι και το 1936 στην Αθήνα και στην Ικαρία. Είναι εναλλασσόμενες μέσα οι περίοδοι και οι χαρακτήρες, μέχρι που ο αναγνώστης καταλαβαίνει κάποια στιγμή, ελπίζω ότι δεν θα το καταλάβει, πώς ενώνονται οι δύο ιστορίες και ποιες είναι οι λύσεις των διαφόρων νημάτων που απλώνω. Θα σας διαβάσω μόνο το πιστόφυλλο, να μην σας κουράσω. Το 1959, στο Παρίσι, η διάσημη αρτίστα Ντεπί Μαρτέν εξαφανίζεται μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια της θεατρικής της πρεμιέρας. Ο επιθεωρητής Μαρσέλο Γκί θα έρθει αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά περίπλοκο ένιγμα. 1936. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η όμορφη μεγαλοαστή Ελένη Αδριανού ταράζει με το θάρρος και τις αποφάσεις της τα καθώς πρέπει σαλόνια της πρωτεύουσας.
την ίδια εποχή, στην Ικαρία της άγριας ομορφιάς και των απότομων βράχων, η Βασιλική και ο Αντώνης βιώνουν τον απόλυτο έρωτα, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συμβάσεις. Λίγους μήνες αργότερα, απομονωμένη σε μια δύσβατη πλαγιά πάνω από τη θάλασσα, η Βασιλική περιμένει να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Κάποιοι όμως έχουν αποφασίσει διαφορετικά. Έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι εξαντλήθηκε η πρώτη χιλιάδα και οδεύουμε στη δεύτερη έκδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είπα αν είχε σχέση με τη διπλή ζωή της Βερόνικα που είχαμε δει στον κινηματογράφο πριν από λίγα χρόνια, μια πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Ναι. Ήταν μια Βερόνικα εκεί και μια Βερόνικα στο Παρίσι. Μία στο Πολωνία και μια στο Παρίσι. Σας ακούμε, κυρία. Καλησπέρα, ονομάζομαι Φραντσέσκα Μάγκελ. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα πρώτα απ' όλα για όλους μας, γιατί και εγώ έχω πολλή αγωνία τώρα που μιλάω. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. Θεωρώ ότι μοιραζόμαστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην έχουμε την εμπειρία, μπορεί να μην έχουμε τους αναγνώστες, μπορεί να μην έχουμε ακόμη τις επαφές, αλλά έχουμε πρόσφατη την πρώτη φορά. Και είναι πολύ μεγάλη ευτυχία αυτό, γιατί μεγαλώνοντας οι πρώτες φορές όλο και μειώνονται. Οπότε θα ήθελα να το πω αυτό και καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, εμένα η πρώτη μου φορά ήταν η νύχτα του Σάουιν. Το βιβλίο μου κυκλοφόρησε το 2017. Βραβεύτηκε ως το μυθιστόρημα της χρονιάς στα βραβεία Public στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας. Τώρα, τον επόμενο μήνα κυκλοφορεί η συνέχεια, είναι διλογία το βιβλίο μου. Το πρώτο βιβλίο διαδραματίζεται στην Αγγλία και στη Σκωτία. Το δεύτερο βιβλίο διαδραματίζεται στο Μαρόκο και στο Μασάι Μάρα, στη Νότια Αφρική, σε δύο διαφορετικές περιόδους, την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σήμερα. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ζηλεύω φρικτά τους ιθαγενείς. Ζηλεύω την καλύβα που ζουν και είναι γεμάτη. Τους κοιτώ καμιά φορά στα κλεφτά από το παράθυρο. Μέσα από τη δροσιά, την προστασία, την πολυτέλεια του δικού μας σπιτιού, τους κοιτάζω που μπαινοβγαίνουν και δουλεύουν στο λιοπύρι. Δεν έχω δει ούτε μία στιγμή το παράπονο, τη δυσαρέσκεια ή το φόβο στα μάτια τους και λέω μέσα μου δεν μπορεί. Κάτι κάνω λάθος. Κάπου έχω λοξοδρομήσει και παραπονιέμαι. Μήπως τελικά η γκρίνια, η θλίψη, οι αγωνίες είναι μέρος των υποτιθέμενων προνομίων μας. Δεν έχουμε τι να κάνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας και γεμίζουμε το μυαλό μας με παράπονα, φοβίες και αμπελοφιλοσοφίες. Και ξεχνάμε πως η μεγαλύτερη φιλοσοφία είναι η ίδια η ζωή. Να βουτάς μέσα της, να τη στίβεις με τα δυο σου χέρια. Κοιτώ τα δικά τους όπως φορτώνονται τα καπνά, τους κουβάδες με το νερό, τα σφουγγαρόπανα. Βλέπω αυτή την πίεση στα χέρια τους και λέω μέσα μου πως ναι. Τούτοι εδώ οι άνθρωποι ξέρουν να τη στίβουν τη ζωή. Και ας τους λείπουν τα προνόμια, ας τους λείπουν οι διασκεδάσεις και οι ανέσεις. Το μυαλό τους επικεντρώνεται στο τώρα. Συγχρονίζεται με τις πράξεις και τις δράσεις τους. Μεγάλο πράγμα αυτό. Όχι σαν εμάς, που ό,τι και αν κάνουμε, η σκέψη μας είναι στο επόμενο. Μία ολόκληρη ζωή μας ξεγλιστρά έτσι. Το επόμενο λεπτό, η επόμενη μέρα, το επόμενο πράγμα που έχουμε να περιμένουμε. Αχόρταγοι, άπλιστοι και πλεονέκτες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τρέχουμε μέχρι να διαπιστώσουμε ότι έφυγε ο χρόνος και θα θέλαμε να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης Μαριωρής. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαριωρής Βαγγέλης και έχω την τύχη και την ευτυχία να έχω εκδώσει δύο βιβλία από τις εκδόσεις Πνοή και τα δύο. Το πρώτο λεγόταν «Τουρίστε στην Ομίχλη», έχει κυκλοφορήσει το 2017. Και το δεύτερο για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα είναι αυτό εδώ, είναι «Το σπίτι με την κόκκινη πόρτα», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες. Στο σπίτι με την κόκκινη πόρτα κατοικεί ο ήρωάς μου, είναι ο κύριος Αδαμόπουλος,
ο κύριος Αδαμόπουλος δεν έχει τίποτα να μοιράζεται με τα χαρακτηριστικά που θεωρούμε όμορφα. Δεν είναι ψηλός, δεν είναι μελαψός, δεν είναι πρασινομάτης, δεν έχει θεληματικό πηγούνι. Είναι κοντός, αγύμναστος, στρογγυλοπρόσωπος. Γενικώς δεν έχει τίποτα το οποίο να ξεχωρίζει. Επίσης δεν συμπαθεί καθόλου τους ανθρώπους. Δεν του αρέσουν οι παρέες, δεν του αρέσουν οι συναδελφοί του. Έχει μόνο ένα φίλο. Ένα και μοναδικό. Και είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο προσφεύγει, προκειμένου να μπορέσει να βρει μια άκρη όταν πεθαίνει πλέον η μητέρα του. Και μένει παντελώς μόνος σε ένα σπίτι. Οι δυο τους έχουν μερικές περίεργες συνήθειες, τις είχαν και στο παρελθόν και κατά πως φαίνεται θα αρχίσουν να τις αναβιώνουν. Είναι ένα αστυνομικό βιβλίο, το οποίο παρακολουθούμε τη ζωή αυτών των δύο φίλων και τις συνήθειές τους. Θα σας διαβάσω την εισαγωγή μόνο, γιατί από τα αστυνομικά δεν είναι να διαβάζεις τίποτα άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αποκαλύψει άθελά σου. Μην μας πείτε και τη λύση. Όχι, όχι, είπα μόνο την εισαγωγή. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και έσφιξε τον κουμπό της γραβάτας του. Παρατήρησε ότι ήταν άψογα δεμένος. Στα χείλη του σχηματίστηκε ένα φτάρεσκο, στραβό χαμόγελο, καθώς κοιτούσε την αντανάκλασή του. Και ο ίδιος ήταν ακόμα άψογος. Ο χρόνος πάνω του δεν είχε καταφέρει κανένα σοβαρό πλήγμα. Φόρεσε το μαύρο σακάκι και το παλτό του. Ο καιρός ήταν από το πρωί βαρύς και βροχερός. Πριν φύγει, κοίταξε το δωμάτιο, μην τυχόν και είχε ξεχάσει τίποτα. Την είχε αυτή τη συνήθεια. Το μάτι του έπεσε το γράμμα πάνω στο κομωδίνο. Το πήρε και το έχωσε στην τσέπη. Ήταν το τελευταίο που του είχε γράψει ο φίλος του. Επί χρόνια, ούτε μπορούσε να θυμηθεί πόσα, η σχέση του ήταν εκείνα τα γράμματα που λάμβανε κάθε τρεις μέρες σχεδόν. Τα διάβαζε πάντα, αλλά δεν απαντούσε ποτέ. Δεν ήθελε, δεν έπρεπε. Οι δυο τους είχαν μία απόσταση ασφαλείας που τους κρατούσε μακριά από τα διάκριτα μάτια. Ο Κώστας το είχε κατανοήσει αυτό καλύτερα από το φίλο του. Ποτέ δεν είχε αφήσει τα γράμματά του να τον κλονίσουν, μέχρι που είχε πάρει εκείνο το τελευταίο. Τότε κατάλαβε ότι δεν είχε το δικαίωμα να τον αγνοεί άλλο. Ο φίλος του είχε την ανάγκη του περισσότερο από ποτέ. Περισσότερο και από όσο ο ίδιος μπορούσε να γνωρίζει. Είχε φτάσει στην Αθήνα το προηγούμενο βράδυ. Έμενε στο ξενοδοχείο μέχρι να το συναντήσει. Ο φίλος του δεν ήξερε τίποτα. Θα μάθαινε όμως σε λίγο. Πήρε το κλειδί του δωματίου του και βγήκε. Θα τον επισκεπτόταν στη δουλειά του. Εκεί δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Θα ήταν αναγκασμένος να μιλήσει μαζί του, όσο και αν αυτή η εξέλιξη σίγουρα θα φόβιζε και τους δύο. Πέρασε την είσοδο του ξενοδοχείου και στάθηκε στο πεζοδρόμιο, χαζεύοντας την κίνηση επί της Πειραιός. Ένας νοτισμένος αέρας το χτύπησε. Κοίταξε το μοντό, δίχως ήλιο ουρανό, σήκωσε τους γιακάδες και κατευθύνθηκε προς το τρένο. Προορισμός του, η λεωφόρος Κηφισίας. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Εγώ θυμήθηκα τώρα το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, που εκείνη έγραφε κάθε μέρα ένα γράμμα και του το έστελνε, και εκείνος δεν το άνοιγε και δεν τα διάβαζε. Και στο τέλος είχε μαζέψει μία τσάντα γράμματα και πήγε κάποια στιγμή και τα σκόρπισε από την πόρτα της, μέχρι κάτω από ένα δέντρο που την περίμενε, 20 χρόνια μετά όμως. Η αναμονή μεγάλη. Λοιπόν, ο κύριος Μαρούγκας. Μάλιστα. Ο κύριος που έφυγε ήταν ο κύριος Μαριωρής. Ναι. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαρούγκας και θα ήθελα να μοιραστώ δύο πράγματα μαζί σας αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που μου δίνεται. Ως άνθρωπος θα έλεγα, για να μην πω ένα μεγάλο βιογραφικό αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι ισορροπώ ανάμεσα στην επιστήμη και τις τέχνες. Αγαπάω πάρα πολύ το διάβασμα, αγαπώ πάρα πολύ την έρευνα, αλλά αγαπάω πάρα πολύ και τις τέχνες και θα ήθελα όλα αυτά τα οποία κερδίζω να μπορώ να τα συνδυάζω. Συνεπώς, όντας απόφυτος παιδαγωγικού και σχολής θεάτρου, θεωρώ ότι η τέχνη μαζί με την επιστήμη μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πολύ όμορφο και βάσει αυτών θέλω να πορεύομαι. Έχω γράψει δύο βιβλία. Το πρώτο ήταν κάποια χρόνια πριν, ήταν μια συλλογή με διηγήματα, που ονομάζεται Ασυνήθιστα Μύρτυλα. Και για αυτό που ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, το οποίο είναι ένα πόνημα 2 ετών, είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα που ονομάζεται Ατελεία Γάλματα από τις εκδόσεις Πνοή. Η πιο δύσκολη ερώτηση που χρειάστηκε να απαντήσω ποτέ για τα ατελεία γάλματα ήταν όταν μου είπαν να πω μόνο μία λέξη για αυτό, με τι σχετίζεται το βιβλίο μου.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εγώ ως άνθρωπος αυτό που ήθελα ήταν να βάλω τους αναγνώστες σε μια διαδικασία να ανακαλύψουν τα θέματα που με ενδιαφέρουν κάτω από το πρίσμα της αλληγορίας. Δεν ήθελα να δώσω έντονα αυτά που με απασχολούν, ήθελα να δώσω με πλάγιο τρόπο και με μέσω ενός πλαισίου που δημιούργησα εγώ από μόνος μου από την αρχή, ένα πείραμα ουσιαστικά τον γλύπτη μου που ακολουθούμε το ταξίδι του. Ακολουθούμε την πορεία του μέχρι την καταστροφή ή την εξηλαίωσή του. Ο κάθε αναγνώστης το κρίνει διαφορετικά. Το βιβλίο μου απορτίζεται από τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος που είναι τα παιδικά χρόνια του δημιουργού, η δεύτερη περίοδος που είναι η σχολή τέχνης και η τρίτη περίοδος που είναι η κατάληξη ουσιαστικά της ιστορίας. Το χαρακτηριστικό του γλύπτη μου είναι ότι είναι έγκλειστος και στις τρεις περιπτώσεις και στα παιδικά του χρόνια. Ζει έγκλειστος χωρίς να βγαίνει έξω, οπότε δεν έχει καθόλου ερεθίσματα. Η σχολή τέχνης τον συνοδεύει με τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται να βγει καθόλου. Και αφού βγαίνει πια, έχει υιοθετήσει μια τέτοια συμπεριφορά και δεν επιθυμεί ερεθίσματα. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα αρκετά χαρακτηριστικό, γιατί ο γλύπτης μου, ο δημιουργός, όπως τον έχω ονομάσει, επιθυμεί τα αγάλματά του να είναι τέλεια. Αλλά η τελειότητα είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Και όταν αυτός θέλει να φτιάξει το τέλειο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν. Θα σας διαβάσω λοιπόν όταν καταφέρνει μέσα στη σχολή τέχνης να φτιάξει το πρώτο του ολοκληρωμένο έργο. Είναι πάρα πολύ σύντομο. Ένα απόγευμα, ο δημιουργός, αφού κοίταξε το άγαλμά του διεξοδικά, αποφάσισε να το θεωρήσει ολοκληρωμένο. Έμοιαζε τέλειο, αληθοφανές και λεπτομερές. Δεν ήθελε να του δώσει χρώμα. Ήθελε να φαντάζονται οι θεατές το χρώμα της στολής του. Το κοίταζε γεμάτος υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ήταν το πρώτο μεγάλο έργο που κατάφερε να ολοκληρώσει. Γυρνούσε με τον κόπτη του κυκλικά από το άγαλμα και το κοιτούσε. Παρατηρώντας τη στολή του, εντόπισε πως το πρώτο κουμπί της ήταν κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα και βάλθηκε να το ξαναφτιάξει. Καθώς το πίεζε να κοπεί, ώστε να το αντικαταστήσει, ο κόπτης του γλίστρησε από το χέρι και του χάραξε το δάχτυλο. Το αίμα του κύλησε πάνω στο άγαλμα και αμέσως ο ίδιος έφυγε από το δωμάτιο φωνάζοντας από πόνο. Αυτό που τον λύπησε πιο πολύ δεν ήταν το ατύχημα. Ήξερε πως ως γλύπτης θα είχε αρκετά στην ενεργό καλλιτεχνική του ζωή, αλλά ότι δεν κατάφερε για ακόμη μία μέρα να κάνει τον στρατιώτη του τέλειο. Το βράδυ πλησίαζε και οι δύο νέοι είχαν ξαπλώσει για να κοιμηθούν. Ο ήλιος σταδιακά εγκατέλειπε την ουράνια βασιλεία του και στο δωμάτιο θα επικρατούσαν μόνο σκιές. Τα αγόρια είχαν κλείσει τα μάτια και περίμεναν να χαθεί κάθε ίχνος φωτός για να κοιμηθούν πιο εύκολα. Κάποια στιγμή όμως ακούστηκε ένας ήχος μέσα από το εργαστήρι, όμοιος με βαθιά ανάσα. Ο συγγραφέας σήκωσε τον κορμό του από περιέργεια και προσπαθούσε να διακρίνει κάτι μέσα στο μισοσκόταδο. Τότε το είδε και αμέσως πετάχτηκε από το κρεβάτι του και σκούντιξε το συγκάτοικό του. «Δημιουργέ, μας βλέπει», του είπε με τρεμάμενη φωνή. «Ποιος?», τον ρώτησε με έκπληξη. «Δεν είναι άνθρωπος. Κοίτα». Μπράβο, πολύ ωραίο. Δεν σας θυμίζει το άγνωστο αριστούργημα του Μπαλζάκ? Ζωγράφισε, το έκανε τέλειο και μετά το έκανε μια μουτζούρα και φαινόταν μόνο ένα ποδαράκι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαυρακάκης. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κώστας Μαυρακάκης. Γεννήθηκα το 1977 στην Αθήνα. Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία μου από τις εκδόσεις Κέδρος. Το 2016 μια συλλογή διηγημάτων. Και το βιβλίο που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το «Μακριά από τον κόσμο» που εκδόθηκε φέτος. Είναι ένα μυθιστόρημα και εν συντομία η υπόθεση είναι ότι ο Λουκάς Δοξιάδης βλέπει τη ζωή του να καταραίει. Είναι παρουσιαστής, τηλεπαρουσιαστής. Κόβεται η εκπομπή του και τον εγκαταλείπει και η γυναίκα του μέσα σε λίγες μέρες. Και αποφασίζει, όπως το συνηθίζει, να δραπετεύσει από τα προβλήματά του και να πάει σε ένα ορεινό χωριό της Αίγινας με σκοπό να γράψει το μυθιστόρημα που πάντα ονειρευόταν. Εκεί, ωστόσο, θα διαπιστώσει ότι είχε την έδρα της μια παράξενη οργάνωση και προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς είναι η οργάνωση θα μπλεχτεί στα δίθια της. Είναι ταυτόχρονα μια ιστορία μυστηρίου και ένα ταξίδι εσωτερικής αλλαγής του κεντρικού ήρωα.
και θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Εκεί έξω υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος. Τα άλλα χωριά και η πρωτεύουσα της Αίγινας. Πιο μακριά η Αθήνα, η υπόλοιπη Ελλάδα και ο πλανήτης ολόκληρος. Τον γνώριζα καλά αυτόν τον κόσμο. Από αυτόν προερχόμουν. Σε αυτόν ζούσα μέχρι πριν από λίγο καιρό και είχα την αίσθηση πως αν άπλωνα ελάχιστα το χέρι μου, θα βρισκόμουν πάλι μέσα σε αυτόν. Θα άφηνα πίσω μου το αλόκοτο χωριό με τις καλές νεράιδες, τα γομάρια, τους εναλλασσόμενους διδήμους, τις παλιές γνωστές που μπορεί να είχαν γίνει ξαφνικά καλόγριες και πάνω απ' όλα εκείνον τον μυστηριώδη καθηγητή που ήθελε να με προσελκύσει στο θείασό του. Έλα όμως που μέρα με την ημέρα ένιωθα όλο και πιο ανήμπορος να κάνω αυτή την ελάχιστη κίνηση και να δραπετεύσω. Βυθιζόμουν όλο και περισσότερο στην αδράνεια, στην ακινησία, θα ρίσκει ένα αόρατο πέπλο, απλωνόταν πάνω μου, τυλίγοντάς με και καθυλώνοντάς με. Άφηνα αναπάντητες κλήσεις στο κινητό μου. Δεν έγραφα το βιβλίο μου. Πολλές φορές αμελούσα ακόμη και να τραφώ. Τι μου συνέβαινε? Ποιοι λόγοι με έφερναν σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση? Φανταζόμουν κύματα ενέργειας να κατρακυλάνε αναρρεύματα από το κοντινό βουνό ή να αναβλύζουν από τα έγκατα του νησιού και να κατακλείζουν το κορμί και το μυαλό μου. Ένιωθα πως σε λίγο καιρό το νησί θα με κατάπινε ολόκληρο για να με ξεράσει πάλι μεταμορφωμένο. Μια μεταμόρφωση που δεν γνώριζα όμως αν θα ήταν για καλό ή για κακό σκοπό. Ήταν λες και υπνοβατούσα προς μια ολότελα άγνωστη μοίρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Βίλη Σωτηροπούλου. Καλησπέρα. Λέγομαι Βίλη Σωτηροπούλου, είμαι ηθοποιός και συγγραφέας θεάτρου ως πρόσφατα, που έγραψε το μυθιστόρημα ενώ. Σαν συγγραφέας θεάτρου έχουν παιχτεί και εκδοθεί κάμποσα θεατρικά μου έργα. Ο Μπέμπης είναι το έργο μου, το μυθιστόρημα. Το έργο μου μυθιστόρημα, ναι, γιατί είναι και τα δύο. Τον έγραψε αρχικά σαν θεατρικό έργο και βραβεύτηκε στο Eurodrama του 2018. Και παράλληλα τον έκανα και μυθιστόρημα, γιατί ήθελα να το ανοίξω. Το θέατρο είναι αρκετά περιορισμένο και εδώ αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία με πολλές ιστορίες μέσα και ήθελα να τις απλώσω. Και έτσι βγήκε το Μπέμπης αυτός εδώ. Μπέμπαρος είναι. Είναι λίγο στρουμπουλός, ναι. Και πολύ αγαπημένος μου. Πρόκειται για μια ιστορία πέντε αδερφών που απομακρύνονται από την δυσλειτουργική τους οικογένεια με εισαγγελική εντολή. Ο Μπέμπης είναι ο μικρότερος, ο οποίος λατρεύει την αδερφή του, την οποία λέει μαμά. Η μαμά Φόφη, η μαμά Όφη. Στην αρχή βλέπουμε τη διαδρομή του Μπέμπη, τον πρώτο χρόνο από την απομάκρυνση από το σπίτι, που περνάει μέσα από νοσοκομεία, από ιδρύματα, από υποψήφιους ανάδοχους, μέχρι που υιοθετείται και χωρίζεται από τα αδέρφια. Στο πρώτο μέρος και του μυθιστορήματος και του θεατρικού ακούμε τον Μπέμπη να μιλάει. Είναι οι σκέψεις του Μπέμπη καθώς αναγνωρίζει τον κόσμο μέσα από αυτά που βλέπει και ζει. Στην πορεία χωρίζεται και οι θετοί γονείς που τον υιοθετούν θέλουν να ξεχάσει και ξεχνάει. Αλλά λύθη μάλλον δεν υπάρχει. Τα δύο αδέρφια για μένα και για κάποιους άλλους ήρωες εδώ μέσα που χωρίζονται, παρομοιάζονται με τον Ορέστη και την Ηλέκτρα, η Φωτεινή και ο Μπέμπης, που πάντα εκείνη κυρίως αναζητά τον αδερφό της. 29 χρόνια μετά ένας νεαρός υπαστυνόμος αναλαμβάνει την έρευνα για μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον διευθυντή ιδρύματος που ίσως σας ελγούσε σε παιδιά. Αυτή η έρευνα θα ανοίξει πολλούς ασκούς, θα μας οδηγήσει σε πολλά μονοπάτια
και στα μονοπάτια της ζωής των 5 αδερφών, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία του ορίζοντα, στα διάφορα σημεία του κόσμου. Και εδώ υπάρχουν πολλά θέματα, υιοθεσία, κακοποιήσεις, ιδρύματα, κοινωνική λειτουργία, εισαγγελείς, αναρχικοί, πολλοί εμπλέκονται. Ένα. Και θεραπείες. Θεραπείες τις οποίες δοκιμάζουν με καλά αποτελέσματα οι ήρωες. Αυτό που θα διαβάσω λοιπόν τώρα είναι μία εικόνα από το μπέμπι στο πρώτο μέρος, όταν έχει πάει στο ίδρυμα, που για τον μπέμπι το ίδρυμα είναι η φυλακή, γιατί αυτό τους είχε πει η βιολογική μητέρα, ότι εδώ είναι φυλακή. Ο μπέμπις μιλάει σαν μπέμπις, οπότε εγώ θα σας διαβάσω. Μπεμπίστηκα. Εδώ τη φυλακή έχει μια μεγάλη αυλή. Έμαθα και μια καινούργια λέξη. Ευτυχώς. Ευτυχώς έχει κούνιες, είπε ο Κοτάκης. Ου, κάτι μεγάλες κούνιες και πολλά παιδιά και κυρλίες να με προσέχουν. Και τα παιδιά εδώ πατσαλίζονται με χρώματα όπως ο Άρης και φτιάχνουν σπίτια και ήλιους και οι κυρλίες τα κρεμάνε στον τοίχο. Τα παιδιά κοιμούνται όλα μαζί με πολλά κλεβάτια και εγώ και ο Κοτάκης τα κλεβάτια μας είναι στα διπλανά. Οι κυρλίες φωνάζουν. Έλα όλα τα παιδιά, πάμε για φαγητό, κάντε γραμμές. Μπράβο Κωστάκι, μπράβο μπέμπι. Η ταπετσαλία έχει μεγάλο τραπέζι και καθόμαστε όλα, μα εμείς δεν τρώμε. Οι κυρλίες λένε, φάει μια μπουκιά μπέμπι για να μεγαλώσεις. Έλα Κωστάκι, άνοιξε το στοματάκι να πάνε κάτω οι φακές που έχουν σίδηρο. Εμάς δεν μας αρέσει το σίδελο και φτύνουμε το πιάτο. Δεν τρώμε και μια χεροδύναμη που δεν ξέρω όνομα λέει, να πιείτε γάλα, παιδάκια, να μεγαλώσετε. Μα δεν πίνουμε γάλα που βρωμάει και το φτύνουμε. Αχ, δεν θα μεγαλώσετε ποτέ άμα όλα τα φτύνετε και δεν τρώτε τίποτα, είπε η κυρλία. Ντρώμε λεμονόκουπα με ζάχαλη, αλλά εκεί δεν έχουνε τέτοιο φαΐ. Εγώ και ο Κοτάκης δεν θα μεγαλώσουμε ποτέ, αλλά δεν μας νοιάζει. Πάμε τα παιχνίδια και παίζουμε ατοκινητάκια και ατινομίες και μια άλλη που τη λένε Λιάνα και ο Κοτάκης τη λέει αδύνατο ξυλάκι, μας δίνει φιλιά και μας μαθαίνει ούνο. Αύριο, λένε οι κυρλίες, θα έρθουν οι μαμάδες να πάρουν τα παιδιά που είναι Παλασκευή. Μας φοράνε ένα ρούχο που το λένε οι βιτσαμούλες και είναι μακριό, εγώ το πατάω, δεν έχω νούμερό μου γιατί είμαι ο πιο μικρός. Έλα όλα τα παιδάκια, να βλέπω πιτσαμούλες, δόντια, ύπνο. Καλά, είπε ο Άρης, τη φυλακή κάνουν βασανιτσίρια. Μου έπλυναν τα δόντια. Η χεροδύναμη μου έβαλε τη βούτσα το στόμα και μέτριβε και πόναγα το μερό βασανιτσίριο. Έκανε μετό πάνω της και αυτή έκανε «Απαπαπαπα, μπέμπι». Βλάχηκε και οι βιτσαμούλες μου και την καθάρισε λίγο, μα δεν είχαν άλλη και πήγα το κλεβάτι με τη βλαμένη. Και που δεν κάνει να είμαι βλαμμένο, εγώ μην γλιώσω. Μετά η χεροδύναμη μας είπε είναι η χτεσινή βάδια και ρώτησα τον Κοτάκη τι πάει να πει. Νιτελινή βάδια θα πει να κοιμηθεί μαζί μας το βλάδι, να μην φοβόμαστε. Ο Κοτάκης δεν τα μιλάει καθαρά, μα είναι 5 χλωνό και ξέρει πιο πολλά. Η χτεσινή βράδια έκατσε έξω και έβαλε το ράδιο χαμηλά, μην ακούμε. Εγώ άμα είπε καληνύχτα πήγα το κλεβατάκι του αδερφούλη μου και μπαίνω κάτω την κουβέρτα και δεν με είδανε. Και που με πήρε τον ύπνο βλέπω έργο που οι μεγάλες κούνια στη φυλακή κουνιούνται και η όφη μου με κούναγε ψηλά τον ουρανό και γέλαγα. Μα μετά σπάει το σκηνή και πέφτω και φοβήθηκα πολύ το μερά. Μα έγινε κάτι καλό. Το σύννεφο με τα γένια που το λένε Θεούλη βάζει το χέρι από τον ουρανό και πιάνει τη βιτσαμούλες μου. Ευτυχώς μη σκάζω σαν γκαμπούζι. Και το έργο τέλειωσε καλά. Δεν έσκασα. Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι μια ευχάριστη γιατί έχει και άλλες πιο δυσάρεστες στιγμές που βιώνει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ελευθερία Χαλόφτη. Κυρία Χαλόφτη. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Λέγομαι Ελευθερία Χαλόφτη, είμαι από τα Μέγαρα, είμαι δασκάλα. Το βιβλίο μου είναι αυτό, έχει τίτλο «Προς την Ελευθερία». Το θέμα του βιβλίου έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια και τις παθογένειές της, κατά πόσο δημιουργεί παιδιά
ευνουχισμένα, ψυχικά ακροτηριασμένα και τελικά ανώριμους ενήλικες που αδυνατούν να κάνουν μία σχέση στη ζωή τους φυσιολογική, αδυνατούν να αναλάβουν ευθύνες και γίνονται άνθρωποι που κλείνονται στο σπίτι, βλέπουν τηλεόραση με τη μαμά και τον μπαμπά, καταλήγουν να είναι 30 χρονών και να είναι στο παιδικό τους δωμάτιο. Και δεν έχει σχέση αυτό μόνο με την κρίση που έκανε τους νέους να είναι άνεργοι. Ακόμα και να μην υπήρχε η κρίση, οι νέοι στην Ελλάδα εξαρτώνται συναισθηματικά κυρίως από τους γονείς τους. Δεν μπορούν να απεμπλακούν από αυτή τη συναισθηματική εξάρτηση. Υπάρχουν έντονες ενοχές και φοβίες. Κοιτάζουν να ικανοποιήσουν τα θέλω των γονιών τους. Αυτό γίνεται με έναν ασυνείδητο τρόπο, δεν γίνεται δηλαδή συνειδητά, γιατί από μικρή ηλικία ο Έλληνας γονιός φροντίζει να περάσει την ενοχή και τη φοβία στο παιδί του, προκειμένου να το έχει πάντα δίπλα του και να το έχει πάντα ανελεύθερο. Γι' αυτό και βλέπουμε νέους ανθρώπους που αντί να βγουν έξω να διεκδικήσουν τη ζωή, να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους, να έχουν κατάθλιψη, δεν τυχαίο ότι η κατάθλιψη έχει αυξηθεί, να έχουν αυξηθεί οι νευρώσεις, ακριβώς γιατί δεν μεγάλωσαν με το σκεπτικό ότι πρέπει να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, να τη διεκδικούν και να κόψουν τον ομφάλιο λόρο με τους γονείς τους. Αυτή βεβαίως είναι μια δική μου άποψη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσετε. Αυτό όμως που εγώ θέλω να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους γονείς, επειδή είμαι και δασκάλα, προκειμένου να απεμπλακούν συναισθηματικά με την κακή έννοια έτσι, του συναισθήματος, με την έννοια ότι υπάρχει εξαρτητική σχέση με αυτή την έννοια, και να δημιουργήσουμε επιτέλους υγιείς ενήλικες για να γίνουν και οι κοινωνίες μας καλύτερες. Δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά αυτό. Αυτό μας αφορά όλους. Το να έχουμε δηλαδή ισχυρές προσωπικότητες με άποψη, ελεύθερες προσωπικότητες, όπως είναι η ηρωίδα του βιβλίου μου. Το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό. Μεγάλωσα κι εγώ σε ένα περιβάλλον παραδοσιακών Ελλήνων γονέων. Οι άνθρωποι κάναν το καλύτερο που μπορούσαν, αλλά το καλύτερο για αυτούς ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί ήταν αρκετά ευνουχιστική λόγω της υπερπροστασίας, ιδιαίτερα από την Ελληνίδα μάνα που υπάρχει σε όλες τις μαμάδες στην Ελλάδα. Συνεχώς να είναι από πάνω, συνεχώς να μας λύσουν τα προβλήματα, εμείς να μην πονέσουμε, εμείς να μεγαλώσουμε στη γυάλα, εμείς να μην κάνουμε λάθη, να μην πληγωθούμε. Από αγάπη το έκαναν εννοείται. Αλλά εμένα μου δημιούργησε αυτό φοβερό πρόβλημα ψυχικά. Με αποτέλεσμα είχα και μια προδιάθεση στην ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτή η διαταραχή να εκδηλωθεί λόγω του ευνοχιστικού περιβάλλοντος του σπιτιού μου. Να πω ότι το βιβλίο μιλάει και για την ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι μια διαταραχή που δεν είναι γνωστή. Μιλάμε όλοι για την κατάθλιψη, αλλά δεν μιλάμε για την ειδοψυχαναγκαστική. Η ειδοψυχαναγκαστική έχει πανικούς, έχει φοβίες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα σας πω όμως το πιο χαρακτηριστικό που έχει. Αν εκεί πέρα υπήρχαν μαχαίρια στο τραπέζι και εγώ δεν είχα θεραπευτεί από την ειδοψυχαναγκαστική, θα φοβόμουν να έρθω εδώ να σας μιλήσω, γιατί θα φοβόμουν ότι θα αρπάξω το μαχαίρι και θα αρχίσω να σας κάνω κακό. Βεβαίως αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει ο ειδοψυχαναγκαστικός, δεν είναι παράφρονας, δεν είναι τρελός. Ξέρει ότι αυτό που σκέφτεται είναι παράλογο, φοβάται όμως ότι θα το κάνει και σκέφτεται ότι θα το κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ένας ειδοψυχαναγκαστικός άνθρωπος περιορίζει πολύ τη ζωή του, γιατί φοβάται να περάσει από την κουζίνα, γιατί νομίζω ότι θα πάρει το μαχαίρι και θα κόψει τις φλέβες του ή θα σκοτώσει κάποιον. Φοβάται να πάρει το αυτοκίνητο, γιατί φοβάται ότι θα σκοτώσει κάποιον στον δρόμο. Φοβάται, ξέρει ότι θα τα κάνει. Και μπαίνει σε ένα παιχνίδι έτσι εγκλωβισμού. Πρέπει να σας συστηθώ και ως ειδοψυχαναγκαστική. Έχω περάσει από αυτή την κατάσταση. Τώρα είμαι καλά γιατί έμαθα να το διαχειρίζομαι. Και αυτό που λέει το βιβλίο είναι ο αγώνας της ηρωίδας από τον προσωπικό της εγκλωβισμό στην πλήρη ελευθερία, που η πλήρη ελευθερία δεν είναι κάνω ό,τι θέλω. Η ελευθερία έχει και ευθύνες, έχει και όρια. Και αυτό που έκανε η ηρωίδα είναι ότι επιτέλους πήρε τη ζωή στα χέρια της, ανέλαβε τις ευθύνες της, μπόρεσε να διαχειριστεί το πρόβλημά της και κυρίως μπόρεσε να απεμπλακεί συναισθηματικά από τους γονείς της με την έννοια ότι δεν είναι πλέον ενοχική και έχει μια υγιή σχέση με αυτούς. Να διαβάσω και ένα απόσπασμα και να μην σας απασχολήσω άλλο. Βεβαίως, έχει δίκιο ο κύριος Μπούρας. Λοιπόν, αξιότιμη ελληνική οικογένεια, αυτό το βιβλίο είναι για σένα.
Θέλω με αυτόν τον τρόπο να σε ευχαριστήσω για όσα μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ που στήριξες το μεγάλο μάμου στις ενοχές και στο φόβο. Ήταν πράγματι ο μόνος τρόπος να με ελέγχεις και να με καθοδηγείς. Έχοντας χαράξει και τα δύο αυτά βαθιά στο ασυνείδητό μου, ήταν αδύνατο να φύγω μακριά από τις υπερπροστατευτικές σου φτερούγες, ακόμα και όταν αυτές γίνονταν σκοινιά που με έπνιγαν. Ιερή ελληνική οικογένεια, χρόνια ολόκληρα λες με καμάρι ότι είσαι δεμένη, πως ό,τι κάνεις στα μέλη σου το κάνεις από αγάπη. Αγνοείς όμως ή σκοπίμως ξεχνάς ότι η αληθινή αγάπη για να μην καταντήσει ψυχαναγκασμός προϋποθέτει ένα και μόνο πράγμα, ελευθερία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Βασιλάκος, μετά η κυρία Τσιάλα και επίσης το όνομά σας. Και ο κύριος Μεσοχωρίτης και τελειώνει ο κύκλος των αναγνώσεων και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια σύντομη εισήγηση από την Ανθούλα Δανίλη και θα κάνουμε κάποιο διάλογο. Ελάτε παρακαλώ. Βασιλάκος. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χάρης Βασιλάκος. Δεν ξέρω γιατί γράφω. Δεν έχω εντοπίσει τα βαθύτερα κίνητρα. Δεν νομίζω ότι έχει και σημασία βασικά. Επίσης δυσκολεύομαι να αποδεχτώ και τον όρο συγγραφέας. Κάνουμε όλοι μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν είναι μια ανάγκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μια ανάγκη έκφρασης. Βλέποντας όλα αυτά τα βιβλία, αισθάνεσαι, η αλήθεια είναι, και τη μικρότητά σου, αλλά και την απόσταση που πρέπει να καλύψεις για να πεις ότι κάτι κατάφερα. Δεν ξέρω δηλαδή αν προσθέτουμε κάτι τελικά σε αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία. Ο χρόνος θα το δείξει. Το «Εκεί που πετάει ο νους» είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή. Εκδόσεις Πνοή βρίσκονται στο περίπτερο 34. Πρόκειται για έναν ήρωα ο οποίος μιλάει στον ψυχολόγο του. Έχει υποστεί κάτι τραυματικό το οποίο το ανακαλύπτει και ο ίδιος στο τέλος. Έχουμε να κάνουμε με διηγήματα αλλά και με ποίηματα τα οποία φαντάζουν ασύνδετα μεταξύ τους. Τα διηγήματα είναι οι μέρες που ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει στον ψυχολόγο του και περιγράφει τις αναμνήσεις του και τα ποίηματα είναι οι μέρες που πηγαίνει και λέει πώς αισθάνεται. Λίγο πριν ανακαλύψει λοιπόν την αλήθεια, λέει στον ψυχολόγο τα εξής. Άρχισα να συχνάζω στα μεγάλα μου διλήμματα, σε όλες τις μελαγχολικές μου διαπιστώσεις. Αυτοσχεδίαζα, άνοιγα παράθυρα, κλωτσούσα, δενόμουν με ό,τι μου διέφευγε. Άλλαζα στενό. Το απαιτούσε ο ρόλος, βλέπεις. Έτρεχαν οι αναμνήσεις, έτρεχα κι εγώ από πίσω να προλάβω. Λες και ήθελα να παραβγώ το άχτι μου για εκείνα τα όχι, για εκείνες τις αντιστάσεις και όσα κάποτε με φόρτωσαν κινησμό και αδιέξοδα. Μήπως και εξοικειωθώ με αυτό που είμαι. Και τελικά, ό,τι βιάστηκε προσπέρασε. Και ό,τι μπόρεσε έμεινε. Ήταν και αυτή η συνειδητοποίηση ένα δώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την λακωνικότητα και την ταπεινότητα. Ήταν ένα μάθημα ταπεινότητας αυτό. Ελάτε, κυρία Τσιάλα. Και ποιος άλλος που είναι το όνομά του στο δελτίο τύπου δεν άκουσε το όνομά του εκτός αυτή. Ελάτε. Ελάτε. Η κυρία Τσιάλα. Όσο έρχεται, κυρία Τσιάλα, υπάρχει κάποιος άλλος που δεν άκουσε το όνομά του? Να ανέβεις το βήμα. Σε λίγο στο βήμα. Γιατί στην αρχή φωνάξαμε ονόματα την ώρα ενάρξεως και όσοι ήταν εδώ υπογραμμίστησαν. Οι άλλοι που καθυστέρησαν δεν υπεγραμμίστησαν. Αν το χάσατε λοιπόν, να μάθουμε στην συγγραφή ότι υπάρχει και συνέπεια του χρόνου και είναι σεβασμός στους άλλους που διαβάζουν. Δεν ερχόμαστε για να διαβάσουμε το κομμάτι μας, ερχόμαστε για να ακούσουμε τους άλλους την ώρα της ενάρξεως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Πινελόπη Τσιάλα και έχω γράψει το βιβλίο «Αγγελική Μορφή» με τις εκδόσεις Βακχικών. Είμαι 21 χρονών και γράφω από πολύ μικρή. Νομίζω πως πλέον ζω για να γράφω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν βρίσκω τίποτα πιο απολαυστικό από το να γράψω κάτι που μου αρέσει, από το να εκφράσω τα συναισθήματά μου και ό,τι έχω μέσα μου στο χαρτί μέσα από μια ιστορία.
Θέματα που πραγματεύομαι συχνά είναι ο ρατσισμός και οι κοινωνικές διακρίσεις, ο έρωτας και φυσικά η φιλία, η αληθινή φιλία ή η μη αληθινή φιλία. Και γράφω, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, έτσι, επειδή μ' αρέσει και επειδή εκφράζομαι έτσι. Λοιπόν, αυτό η Αγγελική Μορφή είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω. Έχω γράψει και κάποια που όμως έμειναν ανέκδοτα εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους, γιατί δεν ήταν αρκετά μεγάλα για να εκδοθούν. Και ωραία, όσον αφορά τώρα την ιστορία μου. Η ιστορία μου ξεκινάει με τη Λίνα Πελώνη, μία πανέμορφη και λαμπερή στάρ του κινηματογράφου, η οποία συνάπτει σχέση με έναν σερβιτόρο που γνωρίζει στην καφετέρια που επιλέγει να περάσει το απόγευμά της. Η σχέση αυτή φαίνεται ότι είναι μαγική, γεμάτη έρωτα και αγάπη, αλλά στην πορεία βλέπουμε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά και κρυφές ταυτότητες και... Τέλος πάντων, δεν είναι όλα ρόδινα όσο φαίνονται. Ωραία, και έχω επιλέξει να σας διαβάσω ένα απόσπασμα που νομίζω είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να διαβάσω απόψε. Λοιπόν, η Αγγελική ήταν πολύ αγχωμένη για την πρώτη της μέρα στη Δευτέρα Λυκείου. Θα άλλαζε σχολείο λόγω του σκληρού μπούλινγκ που είχε υποστεί την προηγούμενη χρονιά. Από το γυμνάσιο κιόλας τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εκείνη. Κανένα παιδί δεν την έκανε παρέα και δεν ήταν λίγοι αυτοί που την κορόιδευαν. Είχαν και πολλούς λόγους για να την κοροϊδέψουν. Ήταν πολύ παχιά, γύρω στα 90 κιλά. Άχαρη, είχε πολλά και μεγάλα σπηριά στο πρόσωπό της που έκρυβαν τη δροσερή της επιδερμίδα. Είχε μουστάκι, φορούσε μεγάλα γυαλιά, τα μαλλιά της ήταν καστανά, πολύ σπαστά και μπερδεμένα και δεν μπορούσε να τα χτενίσει με τίποτα. Φορούσε πάντα πολύ απλά ρούχα που δεν την κολάκευαν καθόλου, ίσα ίσα που τόνιζαν το πάχος της, γιατί οι δικοί της δεν είχαν λεφτά να της πάρουν ωραία ρούχα που να της συμμαζεύουν, ούτε και να της γεμίσουν την ντουλάπα με ρούχα, με αποτέλεσμα σχεδόν κάθε μέρα να φοράει τα ίδια. Ούτε είχαν λεφτά για να ξεκινήσει δίαιτα, γιατί τα διαιτητικά φαγητά είναι και πιο ακριβά. Πώς να έχουν, αφού η μητέρα της ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας της λαχιοπόλης. Με το ζόρι τα έβγαζαν πέρα. Εκτός από την αποκρουστική της εμφάνιση, η Αγγελική είχε και κάτι ακόμα που έκανε πολλούς να την περιγελούν. Είχε αστείο επίθετο. Την έλεγαν Αγγελική Πεπόνη. Έτσι, πολλοί της έλεγαν σαρκαστικά. Καλά, μωρή χοντρέλα, αντί να τρως πάστες σοκολατίνες και να παχαίνεις, δεν τρως και καθόλου πεπόνι, που σε λένε κιόλας έτσι, ή κάποιο άλλο φρουτάκι, μπας και αδυνατήσεις. Χαχαχα. Πού να ήξεραν όλοι αυτοί ότι κάθε φορά που περνούσε έξω από ζαχαροπλαστεία και έβλεπε πάστες σοκολατίνες, ένιωθε το στόμα της να γεμίζει σάλια, αλλά ποτέ τα οικονομικά της δεν της επέτρεπαν να αγοράσει μία. Γιατί το γλυκό ήταν πολυτέλεια για μια τόσο φτωχή οικογένεια. Ο λόγος που είχε πάνω της τόσα περιτά κιλά ήταν ότι, μην έχοντας τις περισσότερες μέρες λεφτά να φάει ένα κανονικό φαγητό, έτρωγε ψωμοτήρι με ελιές, μακαρόνια, πατάτες, πατατάκια ή γαριδάκια, γενικώς φτηνά και παχυντικά πράγματα, σε μεγάλη όμως ποσότητα για να χορταίνει. Επίσης, ενώ συνήθως τέτοια άτομα είναι έστω καλοί μαθητές, η Αγγελική δεν το διέθετε ούτε αυτό το ατού. Την έθλιβε τόσο πολύ η κατάσταση που βίωνε στο σχολείο της, που δεν είχε διάθεση να μελετήσει ούτε και να προσέξει στο μάθημα. Άλλωστε, δεν ήθελε να μπει στο πανεπιστήμιο. Το όνειρό της ήταν να πάει σε δραματική σχολή, να γίνει ηθοποιός. Φαντασιωνόταν μάλιστα τον εαυτό της να υποδίεται ηρωίδες μπροστά σε κοινό και να εισπράττει χειροκρότημα. Μακάρι να κατάφερνε μια μέρα να γίνει ηθοποιός. Ήξερε βέβαια... Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μοσχοχωρίτης. Και αμέσως μετά η δόκτωρα Ανθούλα Δανίλ θα μιλήσει. Όχι, δεν θα έρθει κανείς άλλος. Είχαμε φωνάξει τα ονόματα στην αρχή. Όσοι ήταν εδώ στην αρχή θα μιλήσαν όλοι. Παρακαλώ, ο κύριος Μοσχοχωρίτης. Όποιος είχε ακούσει το όνομά του στην... Ελάτε παρακαλώ να μιλήσετε. Ήταν εδώ, τον είχα δει εγώ αυτόν τον κύριο. Όταν σε κάραμε τα ονόματα δεν ήταν εδώ. Τέλειωσε ο χρόνος. Είναι 8 η ώρα και θα αρχίσει η επόμενη εκδήλωση. Δεν διαβάσατε, κύριε Χρυσέ. Εγώ δεν ήμουν εδώ, οπότε δεν...
Αν μας επιτρέψουν οι επόμενοι, θα διαβάσουν όλοι μετά την κυρία Δανίλ. Τώρα μιλάω και ο κύριος Μοσχοχωρίτης. Γιατί δεν διαβάσω. Όχι, όχι, θα διαβάσεις υποχρεωτικά, γιατί είσαι εισηγήτρια. Ο κύριος Μοσχοχωρίτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Ονομάζομαι Μιχάλης Μεσοχωρίτης. Μόλις κυκλοφόρησε πριν από ελάχιστες ημέρες το δεύτερο μυθιστόρημά μου. Έχω την τύχη και την ευτυχία να κυκλοφορώ δύο μυθιστορήματα από τις εκδόσεις Πνοή. Μεγάλωσα και γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τα τέλη του 2011 μετανάστευσα στο Λονδίνο. Τους λόγους είμαι σίγουρος ότι όλοι λίγο πολύ τους γνωρίζετε, που με ανάγκασαν να αφήσω τη χώρα μου και να φύγω. Εκτός από τα άσχημα που βίωσα εκεί όμως, συνέβη και κάτι πολύ θετικό, η ενασχόλησή μου με τη λογοτεχνία και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Απ' την άποψη πια ότι συνειδητοποίησα ότι εξαιτίας της τριβής μου με την αγγλική γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο άρχισε να λιώνεται η σωστή χρήση των ελληνικών. Επίσης άρχισα να ξεχνάω ορθογραφία, πράγματα τα οποία αν και των θετικών επιστημών πάντοτε με απασχολούσαν. Και γι' αυτό το λόγο άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ στον ελεύθερο μου χρόνο και φυσικά να γράφω. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 2018 το πρώτο μου μυθιστόρημα, το οποίο είναι μυστηρίου, συνωμοσίας, επηρεασμένος από το εξωτερικό. Το Μάιο του 2018 από τις εκδόσεις Πνοή με τίτλο «Τα τρία ημερολόγια» και τώρα κυκλοφόρησε μόλις το δεύτερο, πάλι μυθιστόρημα, «Το σπασμένο μεταγιόν». Κατανοώντας την κατάσταση, επιτρέψτε μου να μην διαβάσω κάποιο απόσπασμα ή οτιδήποτε από το πιστόφυλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που ήμουν ανάμεσά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ανθούλα, σε ακούμε και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με αναγνώσεις όσο μας επιτρέψουν οι επόμενοι που έχουν εκδήλωση σε αυτό το χώρο. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που βρέθηκα στην θέση τώρα εγώ να μιλάω και να είναι οι συγγραφείς εδώ παρόντες. Θα τους διαβάσουμε. Τα βιβλία τους είναι στα βιβλιοπωλεία και θα τους διαβάσουμε. Είναι ένα έναυσμα αυτό να γνωριστούμε. Και να γνωρίσουμε τους νέους συγγραφείς. Γράφτε και στον κατάλογο της έκθεσης και στα δελτία τύπου και οι φιλαναγνώστες θα εντοπίσουν το όνομά τους στο αντίστοιχο περίπτερο. Πάμε. Λοιπόν, με λένε Ανθούλα Δανίλη, γεννήθηκα στην Αθήνα. Σπούδασα στην Αθήνα. Η μάνα μου είναι από την Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι. Όχι, λέω το βιογραφικό μου. Χαλάρα. Λοιπόν, σπούδασα στην Αθήνα, τα έκανα όλα στην Αθήνα. Ασχολούμαι με τη λογοτεχνία κτλ. Και στα δύο μικρόφωνα. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, ότι βρισκόμαστε κάτω από την Ακρόπολη, το σύμβολο του πολιτισμού, στην Αθήνα, την πόλη που ανέδειξε κάθε πολιτισμική αξία, το λόγο και τον αντίλογο και έδωσε την ελευθερία στον καθένα όταν θέλει να αγορεύει. Ξεκίνησε από τον Όμηρο μια εκστρατεία στην Τρία και μια επιστροφή στην Ιθάκη. Μια ωραία θεογέννητη γυναίκα στο κέντρο, ένα καράβι, 1000 καράβια στο Πέλαγος και Οδυσσέας στο τιμόνι. Το βλέμμα του στον άπειρο πόντο, στη θάλασσα. Πήγε, πολέμησε και είδε και έπαθε και έμαθε πολλά και ήρθε. Οι ήρωες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, θεοί και θεογεννημένοι, βασιλιάδες και βασίλισσες. Το αίμα που χύθηκε πολύ, το μελάνι της αφήγησης πιο πολύ στο ποτάμι των αιώνων που πέρασαν. Με τα χρόνια οι θεοί πέθαναν, οι ημίθεοι χάθηκαν, έγιναν κοσμογονικές καταστροφές και άγριοι πόλεμοι. Ήρθαν άλλοι ήρωες, κοινή θνητοί αυτή τη φορά, αλλά οργισμένοι και αυτοί, φανατικοί του χρέους. Πήραν τη θέση των προηγούμενων και συνέχισαν τους πολέμους. Και επειδή τα όρια του γνωστού κόσμου είναι στενά και οι συγγραφείς και τους συγγραφείς δεν τους χωράει ο κόσμος, έφτιαξαν καράβια, άρπαξαν σπαθιά και κοντάρια, φόρεσαν βαρύ οπλισμό, διέσχισαν τις θάλασσες, ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της γης για να την κατακτήσουν. Ο Όμηρος και ο Δάντης κατέβηκαν στον Άδη για να συναντήσουν τους πεθαμένους, επειδή δεν τους έφταναν οι ζωντανοί για να μιλήσουν. Ο Ιούλιος Βέρν έκανε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά και έφτασε στο κέντρο της γης, στα βάθη της θάλασσας και στον ουρανό με αερόστατο. Ο Μάρκο Πόλο έφτασε στην Κίνα. Ο Θερβάντες αλώνησε τη χώρα της φαντασίας. Ο Πάστερνακ τα χιόνια της Σιβηρίας. Ο Τολστόι μπήκε στα παλάτια και τα σαλόνια της επιρμένης αριστοκρατίας. Ο Ντοστογεύσκι σε υπόγεια και τρόγλες, σε άγριες ψυχές ανενημέρωτων ανθρώπων, φωνιάδων, κλεφτών, χαρτοπαικτών και δαιμονισμένων. Μπήκαν σε τρένα και διέσχισαν τα χιονισμένα δάση. Οδήγησαν άμαξες, καβάλισαν άλογα, καβάλισαν βουνά, γέμισαν άμμο στην έρημο τα μάτια τους και άλλοι νεότεροι, σαν τον ωραίο Μπρούμελ ή σαν τον υπέροχο Γκάτσμπι, πλούσιοι και καλοντημένοι, μπήκαν σε πολυτελή γρήγορα αυτοκίνητα και αεροπλάνα.
Και πάντα μια Δουλτσινέα, μια Άννα Καρένινα, μια Έμα Μποβαρή, μια Λάρα, μια Νατάσα, μια Αναστάζια Φιλίπποβνα, μια Νανά, μια Ελένη. Πίσω από κάθε ήρωα βαθιά στα αποθυμένα μας, ένας μυθιστορηματικός ήρωας ή ηρωίδα φτάνει σε εμάς. Πού πάει το μυθιστόρημα σήμερα? Τώρα είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε και εκτός του χαρτιού, από αυτά που άκουσα που διαβάσατε εσείς, είδα ότι όλοι έχετε από όλα αυτά που είναι η παγκόσμια λογοτεχνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αθούλα Δανίλη. Παρακαλώ, Νίκος Χρυσός, Γιώργος Χωματινός και Σωτήρης Παπασκουλής. Όποιος άλλος δεν ήταν εδώ στην έναρξη και δεν τσεκάραμε το όνομά του, αμέσως μετά θα διαβάσει. Γιώργος Χρυσός, Νίκος Χρυσός. Νίκο, δεν τέλειωσε η εκδήλωση ακόμα. Μην το κάνουμε πιο δύσκολο από ότι είναι σε έναν ανοιχτό χώρο με τεχνικά προβλήματα που καθυστέρησαν την εκδήλωση 3/4. Ας πούμε δύο κουβέντες ο καθένας για το έργο του, για να συζητήσουμε αμέσως μετά. Γεια σας. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χρυσός. Κυκλοφορούν δύο μυθιστορήματά μου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το μυστικό της τελευταίας σελίδας που κυκλοφόρησε το 2009 και η καινούργια μέρα που κυκλοφόρησε το 2018. Η καινούργια μέρα είναι μια ιστορία, η ιστορία μάλλον του βιβλίου αφορά την προσπάθεια τεσσάρων αστέγων να ξαναζωντανέψουν την ιστορία του δολοφονημένου φίλου τους, του Σεβαστιανού, ενός χαρισματικού αφηγητή, άστεγου και εκείνου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα μεσογειακό λιμάνι του Ευρωπαϊκού Νότου και ουσιαστικά λέω συχνά ότι είναι μια αλληγορία για τη φυσική και τη μεταφυσική των αφηγήσεων ή τουλάχιστον αυτό επιδίωξα να είναι. Το βιβλίο τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 και με το Βραβείο Πεζογραφίας του περιοδικού Κλεψίδρα. Αυτά έχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω, επειδή είναι στη γειτονιά μου και διατηρεί ένα πολύ ωραίο παλαιό βιβλιοπωλείο, αν αυτή του η επαγγελματική δραστηριότητα έχει κάποια σχέση με τη συγγραφή και αν είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Οδηγήθηκα σε αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα γιατί ήμουν φανατικός αναγνώστης από πριν, οπότε μ' άρεσε σαν περιβάλλον. Επίσης έγραφα όλη μου τη ζωή, τέλος πάντων, έκανα απόπειρες γραφής. Με αυτή την έννοια σχετίζονται, δηλαδή είναι ένα πάθος για το βιβλίο. Αλλά αυτό μόνο, όχι κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι στη Χαριλάου Τρικούπη, λίγο πιο πάνω από το Πασόκ, στο ύψος της Αραχώβης. Εξάρχεια, Νεάπολη για την ακρίβεια εξαρχείων. Γιώργος Χωματινός, παρακαλώ. Ζητούμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Ήταν η πρώτη μέρα και καθυστερήσαμε την έναρξη 3/4. Καλησπέρα και από μένα. Δεν χρειάζεται διαφήμιση στο βιβλίο του Νίκου, αλλά είναι ένα μεγάλο μυθιστόρημα και σε μέγεθος και σε αξία. Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σπεύσατε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος Χωματινός. Κυκλοφορεί το πρώτο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Κέντρος εδώ και μερικούς μήνες. Λέγεται Η Μοναξιά της Βαρύτητας. Είναι ένα υπαρξιακό μυθιστόρημα, το οποίο διαδραματίζεται στην σοσιαλιστική δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας κατά τη δεκαετία 80-89. Κάθε χρόνος αντιστοιχεί και σε ένα κεφάλαιο, σε αντίστροφη μέτρηση, που φτάνει μέχρι το τέλος, το οποίο είναι η Βελούδινη Επανάσταση, 8 μέρες μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί ένας Έλληνας να γράψει ένα μυθιστόρημα το οποίο αφορά στην Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας του 80. Αυτό μάλλον οφείλεται στη συνθήκη αυτοπεριφρόνησης στην οποία μεγάλωσε η γενιά μου, η οποία ακολούθησε άκρητα και αδέξια κάπως το δυτικό πρότυπο, όπως και το ίδιο το ελληνικό κράτος από δημιουργίας του. Κάποια στιγμή λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να λειτουργήσει ως κάτοπτρο μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία όμως λογίζεται και αυτή ανατολικότερα της Δύσης εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, έτσι ώστε να, καθώς προχώρησε η έρευνα, διαπίστωσε ότι είχαμε και άλλα κοινά. Μάλιστα η Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας του 80 προσομοιάζει αρκετά στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες με την Ελλάδα της κρίσης. Πρόκειται για λαό εκείνη τη δεκαετία παραιτημένο, ο οποίος έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον και κάθε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, διοικείται από τη ρωσική πρεσβεία, όπως αντίστοιχα η ελληνική περίπτωση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Έγραψα λοιπόν αυτό το μυθιστόρημα, χρησιμοποιώντας τη Τσεχοσλοβακία ως κάτοπτρο, για να καταδείξω την Ελλάδα του σήμερα, μια χώρα η οποία
σήμερα και πάντοτε δεν αντέχει και δεν θέλει να δει, να αντικρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ευχαριστώ. Η Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας του 80 προσωμιάζει πολύ. Με την κρίση σήμερα, ναι. Η συνθήκη, η κοινωνικοπολιτική, το πόσο ο κόσμος αντιδρά, η αίσθηση, το βαθύ αίσθημα ματαιότητας, το οποίο οδηγεί τα πάντα σε τέλμα, σχεδόν προσωμιάζεται, ναι. Σήμερα η Τσεχοσλοβακία είναι σαν και εμάς, είναι καλύτερη. Όχι σήμερα, σήμερα οι Τσεχοσλοβάκοι λένε, δεν το πιστεύουν. Ότι είναι καλύτερα. Ότι είναι καλύτερη. Δεν το πιστεύουν ότι είναι καλύτερα. Δεν το πιστεύουν. Καλά. Υπάρχουν μελέτες, αλλά δεν μιλάω για τη Τσεχοσλοβακία του σήμερα, μιλάω για τη Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας του 80. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Χωματινό. Είναι εδώ η κυρία Πέλα Σουλτάτου. Όχι. Ο κύριος Σωτήρης Παπασκουλής, παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Είναι κάποιος που δεν διάβασε. Και είναι εδώ. Όχι. Λοιπόν, ας βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Από ό,τι ακούσαμε όλοι μας, τα θέματα και η σύγχρονη γενιά, ας την πούμε γενιά, αλλά δεν είναι γενιά, των νέων μυθιστοριογράφων ασχολείται κυρίως με το ρατσισμό, τον κοινωνικό ρατσισμό, με θέματα κρίσης προσφυγικό, οικονομικά, φτώχεια, προβλήματα στην οικογένεια, όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια, και είχαμε και ένα ιστορικό μυθιστόρημα για μια απομακρυσμένη θεωρητικά εποχή, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά από εμάς, είναι ήτες, υπότες κλπ. Είναι μια πραγματικότητα, δεν έχουμε τόσο εξελιχθεί από τότε ώστε να μην μας αφορά. Εγώ αυτό που άκουσα πολύ προσεκτικά, όσα άκουσα, γιατί είχα επαγγελματική υποχρέωση να πάω και σε άλλο χώρο ενδιάμεσα, είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα συγγραφικά, το τι ενδιαφέρει τους αναγνώστες θα το δείξει ο χρόνος, οι πωλήσεις, το τι ενδιαφέρει τους κριτικούς και τους ακαδημαϊκούς δασκάλους θα το δείξει επίσης η μελέτη που θα γίνει συνήθως 30 χρόνια μετά, αφού θα έχει κλείσει ο κύκλος αυτής, ας πούμε, της λογοτεχνικής γενιάς, που είναι της κρίσης ένας πρόχειρος ορισμός της. Εσύ, Ανθούλα, που τα άκουσες όλα, διαπίστωσες κάποιους άξονες, κάποιες ομοιότητες, ναι, κάποιες διαφορές? Διαπίστωσα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στη συγγραφή, στην έμπνευση, στην αφόρμηση για τον κάθε συγγραφέα. Το προσωπικό βίωμα, πάρα πολύ έντονο. Δεν είναι, νομίζω κανένα έργο δεν ήταν μυθοπλασία. Ήταν όλα πραγματικά. Τα οικογενειακά προβλήματα που είπε η κοπέλα ή η δασκάλα που, από τα Μέγαρα που είπε, που ήταν την Ελευσίνα. Τα προβλήματα που είπε η μικρή κοπέλα τώρα που δεν θυμάμαι το όνομα της και άλλα και τα λοιπά. Είδα δηλαδή πολύ προσωπικό στοιχείο να μετασχηματίζεται για να γίνει μυθιστόρημα. Στην ουσία είναι προσωπικά βιώματα, καθαρώς προσωπικά βιώματα. Όχι όλα, όχι. Πολλά από αυτά όμως, πολλά από αυτά που άκουσα είναι προσωπικά βιώματα. Αυτό δηλαδή που έκανε εντύπωση. Όταν λέμε βίωμα, για να το ξεκαθαρίσουμε, κάποιος που γράφει για τους Ναΐτες προφανώς δεν ζούσε μερικούς αιώνες πριν και δεν είναι θάνατος. Βίωμα, όχι, ναι, και αυτό μπορεί να είναι βίωμα. Γιατί υπάρχει το εσωτερικό βίωμα, η διαμεσολαβημένη εμπειρία. Δηλαδή, αν εγώ έχω ερευνητικό ενδιαφέρον να μάθω τα πάντα για την αρχαία Αθήνα του Περικλή, 4ου αιώνα, αν όχι του 5ου, που την ξέρουμε, νομίζουμε όλοι. Μπράβο. Περνάει μέσα από το προσωπικό. Εκτός από τον τόπο καταγωγής και τα ερεθίσματα που είναι από τη Ρόδο, έχει κάποια κλίση, έφεση, τάση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αυτό εσωτερικεύεται ως βίωμα και είναι μια διαμεσολαβημένη εμπειρία που ναι μεν δεν την έζησε ο ίδιος, αλλά αν διάβασε όλη τη βιβλιογραφία και είδε όλα τα μνημεία ή τα υπολείμματα εκείνης της εποχής, είναι σαν να το έχει ζήσει. Πάντα ένα μυθιστόρημα, γι' αυτό λέγεται και μυθιστόρημα, δεν είναι μαρτυρία ή ντοκουμέντο ή μια αυτοβιογραφία. Έχει πάντα το στοιχείο της μυθοπλασίας, ακόμα και όταν νομίζουμε ότι λέμε τι μας συνέβη στην οικογένειά μας, χωρίσαν οι γονείς μας, τραυματιστήκαμε κλπ. Ακόμα και τότε, αν κάποιος πάει ένορκο στο κακουργιοδικείο που είχα την ατυχία να πάω εγώ και ακούσει τους ανθρώπους να διηγούνται το ίδιο περιστατικό, κανείς δεν διηγείται το ίδιο ακόμα και αν το έχει δει στην τηλεόραση.
Το 2004 έγινε η περίφημη λεωφοριοπειρατεία του Μαραθώνα, που κάποιος πήρε ένα πούλμαν με ανθρώπους και το οδηγούσε προς τα σύνορα. Οι επιβάτες του πούλμαν στη δίκη έλεγαν ιστορίες σαν να ήταν σε άλλο πούλμαν ο καθένας. Αυτό ήταν άκρος σοκαριστικό, γιατί όλοι το βλέπαμε live στην τηλεόραση. Αν λοιπόν ένα απλό γεγονός με αυτόπτες μάρτυρες δεν μπορεί να μεταφερθεί στο χαρτί ή προφορικά αυτούσιο, τι συμβαίνει με ιστορικά ή υποκειμενικά ή γεγονότα που κινούνται όπως οι δίδυμες στον ψυχολογικό χώρο? Ένας πεζογράφος, μην το μου το αρνηθείτε αυτό και θέλω τον αντίλογό σας τώρα, δεν μπορεί να γράψει για κάτι που δεν τον αφορά καθόλου, δεν τον συγκίνησε ποτέ και το άκουσε στο τρόλεϊ. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Βάζουμε τα προσωπικά μας προβλήματα, τις αιμονές μας, τις ανησυχίες μας, τις παρανοίες μας, όλοι μας, σε κάτι. Το προβάλλουμε πάνω σε κάτι άλλο, του δίνουμε άλλα ονόματα και με αφορμή μία ιστορία, ένα μύθο λέμε τα δικά μας, γιατί έτσι δουλεύει το μυθιστόρημα. Η ποίηση, το δοκίμιο, το θεατρικό έργο είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Όμως εγώ ακούγοντάς σας, όσο σας άκουσα, θα το δω όλο στο βίντεο αύριο, επιβεβαίωσα αυτό που ξέρω σαν κριτικός που δέχομαι όλα τα βιβλία σας και τα έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία αυτά που σήμερα παρουσιάσατε. Βλέπω υπάρχουν θεματικοί άξονες, ο ρατσισμός, η κρίση, ο ατομικισμός που στριμώχνει τον άνθρωπο στο καβούκι του, ενώ θέλει να επικοινωνήσει με τους άλλους και την κοινωνία, θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, θέλει να προσφέρει, να δώσει και να λάβει, αλλά η κρίση, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι διαφορετικές θρησκείες, οι διαφορετικοί πολιτισμοί, ακόμα και αυτό που λέτε για τους Ναΐτες, ήταν μια εποχή που συγκρούνταν πολιτισμοί. Ή όταν πιάνουμε την Τσεχία του 1980, δεν μιλάμε για την Τσεχία του 1980, μιλάμε για την Αθήνα του 2018 ή 2019, ανάλογα με το πότε δημοσιεύτηκε το βιβλίο. Πάντα ο Σεφέρης έλεγε το story, η ιστορία, είναι το δόλωμα για να τσιμπήσει ο αναγνώστης, αλλά δεν είναι, είναι η επιφάνεια της θάλασσας, δεν είναι το βάθος της. Στο μυθιστόρημα της Πόπης Αρωνιάδας, που το έχω μελετήσει γιατί έκανε αναλυτική κριτική, δίδυμες ήταν και η Μαρία Κάλλας με την αδερφή της και είχε γράψει η αδελφή της Μαρίας ένα βιβλίο με τη σκισμένη φωτογραφία του στο εξώφυλλο. Παράδειγμα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, αναζητήστε το, είναι συλλεκτικό. Όταν διάβασα τις δίδυμες της Αρωνιάδας, η Αρωνιάδα δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι δεν έχεις δίδυμη αδερφή. Όχι. Όμως μέσα εκεί, επειδή τυχαίνει να την έχω συναντήσει σε φεστιβάλ και διοργανώσεις, ήταν ο ψυχισμός της, ήταν ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Πείτε μου, ποιος από εσάς δεν το κάνει αυτό? Σηκώστε το χέρι σας και ελάτε να μου πείτε ποιος από εσάς δεν το κάνει αυτό. Όλοι το κάνουν. Ελάτε, κυρία Σωτηροπούλου, μου αρέσει η αντίρρησή σας, διάλογο κάνουμε. Ελάτε, πάρτε το μικρόφωνο. Η αντίρρησή σας ξεκίνησε με το ότι αυτό που είπε η Ανθούλα, ότι όλα λίγο πολύ είναι πάνω σε βιώματα και αντιδράσατε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Και ειδικά το δικό μου στηρίζεται σε βιώματα, αυτό αλλά είναι η αρχή, το πρώτο μέρος, αυτό που διάβασα, ας πούμε, είναι οι πρώτες 40 σελίδες. Υπάρχουν άλλες 460. Εκεί πια είναι μυθοπλασία, είναι η προέκταση του βιωματικού κομματιού. Αλλά δεν, ναι, και νομίζω ότι όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι. Υπάρχει το κομμάτι της μυθοπλασίας. Δεν είναι σκετοβίο με αυτό. Ωραία. Δεν διαφωνώ, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δεν διαφωνώ. Αντίθετα, επιβεβαιώνω μια άποψη ότι το μυθιστόρημα δεν είναι μύθος. Πάντα αντλεί από προσωπικά βιώματα. Είτε θα γίνουν, θα μεταπλαστούν, είτε σε μερικές περιπτώσεις που νομίζω ότι εδώ ακούστηκαν απόψε, είναι ακριβώς μεταφορά. Και ας αποποινικοποιήσουμε τη λέξη βίωμα. Το τι λέμε βίωμα, δεν μιλάμε για τον εαυτό μας και την ιδιωτική μας ζωή. Έλεγε ο Στρίνμπεργκ, που ήταν ο πιο βιωματικός και ιδιωτικός δραματουργός, την ώρα που πέθαινε, πλησιάσανε να ακούσουν τι λέει, και είπε μία φράση μεγαλειώδη, αυτός που έγραφε για την οικογένειά του και τη μάνα του που ήταν δούλα και παντρεύτηκε τον άρχοντα πατέρα του και κάνανε τον Αύγουστο. Είπε, δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό. Όπου υπάρχουν πάνω από τρεις άνθρωποι, 5, 10, 15, 15 εκατομμύρια, 5,5 δις, ακόμα και το ιδιωτικό δεν είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, δεν είναι παρεξηγήσιμο, δεν ανήκει σε εμάς, γιατί αλληλεπιδρούμε είτε το θέλουμε είτε όχι με άλλα άτομα στο επίπεδο του βιώματος και ο συγγραφέας αλληλεπιδρά με τους άλλους ακόμα και όταν δεν τους έχει διαβάσει, με αυτό που λέμε περιραίουσα ατμόσφαιρα στη θεωρία της λογοτεχνίας. Δηλαδή
είναι στην Αθήνα του Ευρυπίδη υπήρχαν 1.200 δραματικοί ποιητές. Σε μια πόλη 30.000 ανθρώπων ήταν 1.200 ποιητές. Δεν χρειαζότανε, δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε τάμπλετ, δεν υπήρχε βίντεο, δεν υπήρχε μπούκι, δεν υπήρχε ανάγνωση. Το ότι κάποιος απήγγελνες μπροστά σε 10 ανθρώπους ένα στίχο, αυτός εγγραφότανε στο συλλογικό ασυνείδητο. Ο άλλος κάπως το μετέφερε παρεφθαρμένο ή το πέρναγε στην καθημερινότητά του. Ή το έκανε παροιμία, γνωμικό, ή έλεγε ότι το σκέφτηκε ο ίδιος. Άρα το ιδιωτικό, το να μιλάμε για βίωμα, εκτός αν η ζωή μας είναι εξόλης και προόλης και είμαστε serial killer, οπότε βάζουμε οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα ή πράγματα, είναι εντελώς συμπτωματική για να μην μας συλλάβει το ηθόν και θύμων. Αλλά ας το αποποινικοποιήσουμε επιτέλους αυτό το βίωμα, ειδικά όταν δεν είμαστε θήτες. Γιατί όταν είμαστε θήτες, δεν ξέρω, αλλά όλοι μας είμαστε απλοί άνθρωποι που υφιστάμεθα την πολιτισμική κρίση, την οικονομική κρίση, την κοινωνική κρίση, τη θρησκευτική κρίση. Άρα δεν μπορεί να πούμε ότι τα βιβλία μας, ειδικά τα μυθιστορήματα, όταν αφορούν και τους άλλους, ότι δεν είναι βασισμένα σε βιώματα. Πώς θα το κάνουμε, γίνεται αυτό? Όχι, θα ήταν ψεύτικα. Σαφώς. Με την έννοια που το λέτε, είναι όλα είναι προσωπικά, όπως και όλα είναι μυθοπλασία και του συλλογικού ασυνείδητου. Ταυτόχρονα. Όλα είναι προσωπικά και όλα δεν είναι. Εγώ όταν έβγαλα το πρώτο μου ποιητικό βιβλίο στα 24, νόμιζα ότι ήμουνα πίσω από τη βιτρίνα γυμνός και με κοίταγε ο κόσμος. Μου πήρε 2-3 βιβλία να το καταλάβω και αργότερα κατάλαβα ακόμα και όταν οι περιγραφές ήταν πιο προχωρημένες από αυτό που θα έλεγα σαν Κώστας, δεν μου ανήκει. Και αν ο αναγνώστης με ταυτίσει με αυτόν που μιλάει στο βιβλίο, έχει πρόβλημα αναγνώστης. Δεν έχω εγώ. Αν εγώ γράφω για έναν δολοφόνο, δηλαδή για έναν βιαστή, θα πρέπει να το έχω ζήσει εγώ? Ή αν γράφω για έναν πεθαμένο που βιώνει τη μετάβαση στο θάνατο, θα πρέπει να πεθάνω πρώτα? Όμως, η διαμεσολαβημένη εμπειρία, ακούσαμε ήδη δύο που μας είπαν για κηδείες, φέρετρα, σταυρώνουμε χέρια, κλείνουμε μάτια κλπ. Δεν χρειάζεται να έχει πεθάνει κάποιος δικός μου. Αν διαβάσω τέτοια κείμενα ή πάω στο θέατρο και δω κάποιον να παριστάνει αυτή τη σκηνή, μου αρκεί για να μπορώ να περιγράψω το θάνατο συγγραφικά. Δεν χρειάζεται να έχω πεθάνει. Σας ευχαριστώ για την αντίρρηση, γιατί μας δώσατε μία αφορμή να συζητήσουμε ένα κύριο θέμα. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ. Ελάτε εδώ, πάρτε το μικρόφωνο. Η υπόθεση του δικού μου βιβλίου διαδραματίζεται το 1500. Δύο πράγματα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα πρέπει να έχει στο προσκήνιο πράγμα, την ιστορία δεν μπορεί να την αμφισβητήσεις. Αμφισβήτησα δύο πράγματα. Ο μεγάλος μαύρος ευνούχος ήταν ένα στοιχείο που άρχισε με τους επόμενους δύο σουλτάνους και το όνομα του Ιμπραήμ Παργαλή, ενώ ιστορικά μου προέκυψε Θεόφιλος, το ονόμασα Νικόλαος, όπως είναι το όνομά μου. Γιατί το 1500 έβαλα με το στόμα του Ιμπραήμ να αφηγείται δικά μου πράγματα, βιωματικά δικά μου, άρα έρχομαι, ευχαριστώ, αν και είναι τόσο πίσω, το έτσι ακριβώς, έβαλα να εκφράζει εμένα. Αυτό είναι μία τόλμη και σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, συζήτηση. Κυρία Τσιάλα, ελάτε. Όπως βλέπετε, ο διάλογος είναι πιο ουσιαστικός από το να διαβάζουμε κομμάτια από βιβλία. Τα βιβλία είναι στα περίπτερα. Τα ονόματά μας θα είναι γνωστά από αύριο και μετά, ακόμα και αυτά που δεν είναι, γιατί είναι το όνομά μας στο πρόγραμμα της έκθεσης και οι αναγνώστες θα αναζητήσουν τα βιβλία μας. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Θέλω να πω καταρχήν ότι οι δύο κύριοι τα λένε πάρα πολύ ωραία, δεν θα μπορούσαν να τα λένε καλύτερα και πιστεύω ακράδαντα πως αν ένας συγγραφέας δεν γράφει για να αποτυπώσει αυτό που έχει μέσα του, τα συναισθήματά του και σκέφτεται και ιστορίες άσχετες και χρησιμοποιεί τεχνικές που με στόχο να αρέσουν στον αναγνώστη και το κάνει όλο αυτό με στόχο να καυχηθεί ότι κάτι κάνει και να βγάλει λεφτά, τότε τα βιβλία αυτού του συγγραφέα θα είναι ό,τι πρέπει για να τα διαβάσεις όταν έχεις αϋπνίες. Επίσης θέλω να πω ότι πάντα το βιβλίο έχει προσωπικά μας βιώματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε βιώσει τις ίδιες καταστάσεις με αυτές που γράφουμε. Μπορεί να αλλά σίγουρα είναι δικά μας τα συναισθήματα. Δηλαδή, μπορεί να γράψουμε μία ιστορία άσχετη με αυτό που ζήσαμε εμείς, που όμως ο ήρωας μέσα από αυτή την ιστορία να έχει τα ίδια συναισθήματα που είχαμε εμείς με μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, τα συναισθήματα είναι πάντα ίδια.
του συγγραφέα και του αναγνώστη. Και επίσης πάντα ο αναγνώστης, όχι, πάντα ο συγγραφέας έχει κοινά με τον ήρωα. Δηλαδή μπορεί να περιγράφω την ιστορία ενός βιαστή, αλλά να μην είμαι εγώ βιαστής με την έννοια της λέξης, αλλά να βιάζω τον εαυτό μου σε κάτι, να τον βάζω να κάνει κάτι που δεν θέλει, να τον πιέζω. Και... Αυτό που λέει τώρα λέγεται αναλογία. Επιστημονικά, δηλαδή υπάρχουν ανάλογες δράσεις, πράξεις ή ιδιότητες που μπορούμε από το ένα πράγμα να καταλάβουμε κάτι ανάλογο ή παρόμοιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, τελειώνει ο χρόνος μας. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πει? Ελάτε παρακαλώ. Επειδή βιντεοσκοπείτε, πείτε μας πάλι το όνομά σας για να γραφτεί στο βίντεο. Ονομάζομαι Φραντσέσκα Μάγκελ. Θα ήθελα να ενδιαφέρομαι βασικά να ακούσω τη γνώμη και... των υπολείπων που βρίσκονται εδώ πέρα σχετικά με τα είδη των βιβλίων, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική. Θα ήθελα να πω το εξής. Πριν κάποια χρόνια είχα πάρει να διαβάσω το βιβλίο «Μικρά Αγγλία». Ξεκίνησα να το διαβάζω καλοκαίρι στην Πάρο, ήμουνα σε μια κατάσταση στην παραλία, με ποτό, με... Λοιπόν, δεν μπόρεσα να διαβάσω ούτε 5 σελίδες. Λέω κάποιο πρόβλημα. Έχω, δεν μπορώ να διαβάσω τη συγκεκριμένη γραφή, παρόλο που ήταν πολύ ωραία. Ήρθε λοιπόν ο Σεπτέμβρης, είχαμε μπει σε μία ρουτίνα και ξεκίνησα βραδάκι, Σεπτέμβρη, στο σπίτι μου, να αρχίσω σιγά σιγά να το διαβάζω. Μέσα σε υπόλοιπες 2-3 μέρες είχα τελειώσει το βιβλίο. Και τότε κατάλαβα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν έχει να κάνει με τα είδη των βιβλίων, έχει να κάνει ότι το κάθε βιβλίο θέλει τη στιγμή του. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κόσμο πώς το αντιλαμβάνεται αυτό. Ευχαριστούμε, για τον ίδιο. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι, ένας όρος που λέγεται προσλαμβάνουσες εικόνες. Αν ο αναγνώστης δεν βρει στις 5, 10, 20 πρώτες σελίδες κάποιες εικόνες, αναμνήσεις, αισθήσεις που να του είναι οικείες ή να τον ενδιαφέρουν ως αναγνώστη, δεν μπορεί να προχωρήσει. Στο θέατρο ο ηθοποιός καλείται στη μέθοδο του Στανισλάφσκι όταν κάνει, υποδύεται ένας αστός ηθοποιός, μια καθαρίστρια, έναν οδοκαθαριστή, έναν αγρότη, να μπει στο πετσί του ρόλο, αλλά προσπαθεί να θυμηθεί, αν δεν το έχει κάνει, να πάει να οργώσει, να σκουπίσει. Ο Τζακ Νίκολσον, όταν έπαιζε στη Φωλιά του Κούκου, κλείστηκε ως τρελός κανονικά σε ένα ψυχιατρίο για κάποιους μήνες, γιατί δεν ήταν ψυχοπαθής και έπρεπε να ερμηνεύσει τον ψυχοπαθή. Ο αναγνώστης είναι ηθοποιός. Αν δεν σχηματιστεί ένα θέατρο, μια παράσταση στο μυαλό του με τη φαντασία του, είναι συνδημιουργός, πάνω πατώντας όμως τις προσλαμβάνουσες εικόνες σε βιώματα, σε εμπειρίες και στα αποθέματα των 5 αισθήσεών του, δεν μπορεί να προχωρήσει στην ανάγνωση. Είναι λέξεις πάνω σε ένα χαρτί που δεν συνεγείρουν τα συναισθήματά του. Άρα μετά τις 5 σελίδες ή την πρώτη σελίδα ή τις 3 πρώτες αράδες, δεν τον αφορά. Ένας επαγγελματίας αναγνώστης όπως είμαστε εμείς, ξέρουμε στην πρώτη σελίδα και διαβάζουμε ίσως και άλλες 5 σποραδικά, αν αυτό το πράγμα, το τυπωμένο, γιατί είναι αντικείμενο, δεν είναι σώμα, δεν είναι άνθρωπος απέναντί μας με σάρκα και οστά, γι' αυτό σας φέραμε σήμερα εδώ. Τα βιβλία σας μπορούμε να τα διαβάσουμε, αλλά πώς είστε όταν το διαβάζετε? Όταν ένα αντικείμενο δεν μας λέει κάτι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις σελίδες, ή εμείς δεν πατάμε με τις προσλαμβάνουσες εικόνες πάνω του, ή ο χρόνος, πάντα ο χρόνος, ποτέ ένας ειδικός δεν μπορεί να πει ένα βιβλίο είναι καλό ή κακό, δείχνει την αξία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Ζητούμε και πάλι συγγνώμη, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η καθυστέρηση για τους τεχνικούς λόγους που είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο διάλογός μας θα συνεχιστεί. Αυτό ήταν απλώς η αρχή, το έναυσμα. Και αμέσως μετά, είτε μείνουμε σε αυτό το χώρο, είτε πάμε σε κάποιον άλλο χώρο, μπορούμε να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε το διάλογό μας, να ανταλλάξουμε email, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα. Και αυτό είναι μία ζήμωση που νομίζω ότι μας βγάζει από το καβούκι του εργαστηρίου μας και μας βάζει μέσα στο σύνολο της ομάδας που ανήκουμε, του συγγραφείς. Ανθούλα, ο λόγος δικό σου. Δεν θέλω να πω τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί και εύχομαι τα βιβλία να κυκλοφορήσουν και να έχουν καλή κίνηση στην αγορά. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σε όλους.